Μπορούμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. Ακούγομαι, καταρχάς, δώστε μου ένα μήνυμα ότι ακούγομαι. Ακούγεσαι. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, θα βάζω συνεχώς καινούριο κόσμο μέσα, γιατί συνεχίζετε και μπαίνετε μέσα στο σύστημα. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας καλωσορίσω στην σημερινή πρώτη διαδικτυακή μας συνάντηση με θέμα την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και την προετοιμασία για τη συνέντευξη. Όπως ξέρετε, αυτό το εργαστήριο σεμινάριο γίνεται για την προετοιμασία κυρίως των παιδιών που θα συμμετέχουν στις συνεντεύξεις που θα κάνουμε φέτος για τις ημέρες καριέρας διαδικτυακά. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να τις παρακολουθήσετε και όσοι δεν θα συμμετέχετε στις συγκεκριμένες συνεντεύξεις, και θα είναι χρήσιμο για σας για ενδεχομένως τις επόμενες προσπάθειες που θα κάνετε για αναζήτηση εργασίας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί για ακόμα μια χρονιά έχουμε κοντά μας ως εισηγήτρια του σεμιναρίου την κυρία Αλεξίδια Φουκίδου, η οποία είναι διευθύντρια της περιφερειακής δράσης της skywalker.gr. Η skywalker.gr τα τελευταία χρόνια μας υποστηρίζει ως χορηγός προετοιμασίας των ημερών καριέρας και δίνει τις συμβουλές της, πολύτιμες συμβουλές της σε σχέση με το πώς θα προετοιμάσετε ένα αποτελεσματικό βιογραφικό και πώς θα παρουσιάσετε καλά τον εαυτό σας σε μια συνέντευξη. Η κυρία Φουκίδου, λοιπόν, θα σας πει και όλες τις διαδικαστικές πληροφορίες σε σχέση με το πώς θα χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα, για όσους δεν το γνωρίζουν. Εγώ να την ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που είναι κοντά μας και συνδράμει στην προσπάθειά μας και να της δώσω τον λόγο. Γεια σας από μένα. Καλημέρα και από μένα. Δικιά μου είναι η χαρά που είμαι για ακόμη μια χρονιά με άλλες συνθήκες βέβαια, αλλά ακόμα και αυτό είναι έτσι πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ λοιπόν το Γραφείο Διασύνθεσης, ευχαριστώ τη Σοφία την Παναγιωτίδου συγκεκριμένα για όλο το έργο της και που κάθε χρόνο έτσι συνεργαζόμαστε τόσο όμορφα. Δεν θα φάω πολύ χρόνο. Πριν ξεκινήσουμε και μπούμε κατευθείαν στο θέμα του βιογραφικού, θέλω λίγο να λύσουμε κάποια τεχνικά ζητήματα. Τώρα βλέπω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 133 άτομα και συνεχίζουν και μπαίνουν και θα μπαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια. Αυτό που θέλω από όλους σας είναι αρχικά να κάνετε ένα rename και να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας. Και, γιατί βλέπω Honor, Nine, Light, Μαριάννα Σκέτο, Αγγελική Σκέτο. Καλύτερα να έχουμε τα ονοματεπώνυμα επειδή είστε πολλοί. Αν χρειαστεί να σας δίνω το λόγο, να ξέρω σε ποιο άτομο απευθύνομαι, να ξέρει δηλαδή και εκείνος. Άρα λοιπόν, πατώντας κάτω το Participants, θα σας εμφανίσει από δίπλα όλους τους συμμετέχοντες. Θα βρείτε το όνομά σας. Στο More θα βρείτε το Rename και θα διορθώσετε το όνομά σας. Θα χρειαστεί όμως να γίνω και host για λίγο, έτσι ώστε να μπορέσω και εγώ να κάνω κάποια πράγματα μέχρι να γίνω κόχο ή host τέλος πάντων. Ωραία. Συνεχίζω εγώ να σας λέω ότι καθ' όλη τη διάρκεια έχετε την δυνατότητα να αλληλεπιδράτε με τα reactions, τα οποία είναι κάτω, θα τα δείτε. Είναι λογικά το τέρμα δεξιά εικονίδιο, reactions. Εκεί υπάρχουν διάφορα σηματάκια με τα οποία μπορείτε να εκφράζεστε. Και φυσικά raise hand. Πατάμε πάλι το participants από δίπλα στη στήλη που μας εμφανίζει κάτω λογικά σε εσάς. Κάτω δεξιά υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει raise hand. Εκεί πατώντας το, αν θέλετε μπορείτε να κάνετε μια δοκιμή, εμφανίζεται ένα χεράκι, σας δίνω εγώ το λόγο. Μπράβο η Αθανασία, ας πούμε, βλέπω η Ζαγότη το έχει κάνει. Σας δίνω εγώ το λόγο, σας κάνω unmute και ξεκινάτε να μιλάτε. Θυμίζω λοιπόν... Αλεξία, να σου πω ότι σαν host πρέπει να ενεργοποιείς τους καινούργιους συμμετέχοντες, το admin επάνω. Α, ναι, οκ, okay, θα βάζω οπότε όποιον εμφανίζεται. Μισό λεπτό, admit, βάζω... Admit όλους. Όλους, ωραία. Οκ, okay. Και βλέπω ότι συνεχίζουν να μπαίνουν, είναι πολύ ωραία. Δώστε μου παρακαλώ ένα λεπτό, γιατί θα χρειαστεί, θα μου επιτρέψετε μάλλον να σας κάνω unmute όλους. Συγγνώμη, mute θέλω να πω. Όλοι λοιπόν είστε σε κατάσταση mute αυτή τη στιγμή και μόνο όταν κάποιος ζητάει το λόγο θα του απενεργοποιώ το mute, θα τον κάνω unmute για να μπορεί να μιλήσει και αν θέλει να έχει ανοιχτή την κάμερα, κανένα πρόβλημα να έχει και την κάμερα ανοιχτή. Νομίζω δεν υπάρχει κάποια απορία. Υπάρχει κάποια απορία από εσάς? Αν υπάρχει, πατήστε το χεράκι. Και τέλος, ένα λεπτό.
Θα μου επιτρέψετε επίσης να απενεργοποιήσω και το μεταξύ σας chat. Είναι, φανταστείτε ότι είμαστε σε μια ζωντανή αίθουσα, το να τσατάρετε μεταξύ σας είναι σαν να είμαστε στην τάξη και να μιλάμε ο ένας με τον άλλον. Άρα λοιπόν θα ενεργοποιήσω μόνο το chatting με τους host. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιο χέρι σηκωμένο. Συνεπώς μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δώστε μου ένα λεπτό να φορτώσει λίγο. Η παρουσίαση. Ένα λεπτό. Λίγο στην αρχή θέλω την κατανόησή σας, γιατί παράλληλα θα πρέπει να αποδέχομαι και τα παιδιά που θα μπαίνουν έτσι με μια μικρή καθυστέρηση. Φαντάζομαι ότι αυτό όσο περνάει η ώρα θα είναι όλο και λιγότερο. Θα με βοηθούσε αν μου έλεγε κάποιος, αν βλέπετε την παρουσίαση έτσι όπως τη βλέπω κι εγώ. Τη βλέπετε? Τη βλέπουμε, απλά τη βλέπουμε σε προεπισκόπηση, δεν τη βλέπουμε σε παρουσίαση. Ναι. Τώρα όμως νομίζω ότι είναι μια χαρά. Ναι, τώρα είναι καλά. Ναι, ναι. Ωραία, τώρα αυτό το παράθυρο θα το πάω. Θα το πάω για λίγο εκεί και θα το εμφανίζω σιγά σιγά για να μην μας τρώει χρόνο. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για το βιογραφικό σημείωμα και τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού. Συγγνώμη, κάνε λίγο host, σε παρακαλώ, για να κάνω εγώ το admin. Okay. Μισό λεπτάκι, πρέπει να φύγω από εδώ. Participants. Εδώ. Okay, εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, βιογραφικό σημείωμα και συνέντευξη επιλογής προσωπικού. Είμαι η Αλεξία Ιφουκίδου, έρχομαι από το skywalker.gr. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι το πρώτο site αναζήτησης εργασίας. Ένα site δηλαδή όπου ο χρήστης θα μπορεί να δει αγγελίες εργασίας για όλη την Ελλάδα, για διάφορες ειδικότητες. Όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί ποτέ, αξίζει τον κόπο. Πάμε όμως να δούμε συγκεκριμένα γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Ξεκινάμε με το βιογραφικό. Προσπαθώ να αλλάξω τη διαφάνεια. Ωραία. Βιογραφικό σημείωμα, λοιπόν. Τι είναι ουσιαστικά? Είναι η επαγγελματική μας ταυτότητα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε την αστυνομική μας ταυτότητα. Ναι, έχουμε και την επαγγελματική μας ταυτότητα. Είναι ουσιαστικά μια σύντομη περιγραφή, μια ανάλυση των σπουδών και των καθηκόντων που μπορεί να είχαμε σε προηγούμενες εργασίες μας. Είναι το διαβατήριό μας, αυτό θέλω να θυμάστε, για να φτάσουμε στο στάδιο της συνέντευξης. Και από εκεί και πέρα, αφού φτάσουμε στο στάδιο της συνέντευξης, να διεκδικήσουμε τη θέση εργασίας που επιθυμούμε. Κάτι άλλο που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι το βιογραφικό είναι και ένα εργαλείο marketing. Τι σημαίνει αυτό? Όταν αναφέρουμε τη λέξη marketing, κατευθείαν εμένα μια άλλη λέξη μου έρχεται στο μυαλό, η λέξη προώθηση. Ναι, λοιπόν, με το βιογραφικό προσπαθώ όσο το δυνατόν καλύτερα να προωθήσω, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη πουλήσω που χρησιμοποιείται γενικότερα, ας πούμε όμως να προωθήσω όσο καλύτερα γίνεται τον εαυτό μου, να τον προβάλλω όσο το δυνατόν καλύτερα. Ένα εργαλείο marketing, λοιπόν, για μένα. Ωστόσο, πάνω από το 70% των εργοδοτών και των υπευθύνων προσωπικού. Και αυτό σας το λέω και από τη δικιά μου εμπειρία, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούμε με πολλούς πελάτες, με πολλές εταιρείες που ψάχνουν προσωπικό, με πολλά στελέχη ανθρώπινου δυναμικού. Άνω λοιπόν το 70% αυτών δηλώνουν πως δεν λαμβάνουν τα σωστά βιογραφικά.
Από τη μια, δηλαδή, υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι λένε είμαστε άνεργοι, ψάχνουμε δουλειά, θέλουμε να βρούμε, στέλνουμε βιογραφικά, δεν έχει θέσεις εργασίας, είναι πολύ λίγες και εμείς είμαστε πολλοί. Και από την άλλη μεριά είναι οι εταιρείες που σου λένε εγώ έχω θέσεις, αλλά δεν βρίσκω τον κατάλληλο. Δεν λαμβάνω τα σωστά βιογραφικά. Γιατί τελικά συμβαίνει αυτό? Μπορούμε κάπως να το σώσουμε έτσι ώστε αν εγώ πληρώ τις προϋποθέσεις να μην κάνω αυτά τα λάθη που μπορεί να με απομακρύνουν από τη θέση εργασίας? Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιους τύπους βιογραφικού. Είναι το Europass, είναι το σταθερό, είναι και το προσαρμοσμένο. Θέλω να μου πείτε εσείς, υπάρχει κάποιο από αυτά που χρησιμοποιείτε περισσότερο, που έχετε επιλέξει να χρησιμοποιείτε περισσότερο? Για να δω τώρα, αν σηκώσει κάποιο χέρι θα το δω. Για να δούμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να βγω από εδώ. Μισό λεπτάκι. Το οποίο θα με βοηθούσε αν έδινες εσύ το λόγο, γιατί βλέπω ότι εγώ δεν το βλέπω. Δεν, σωστά, δεν είμαι host. Σωστά. Υπάρχει κάποιο χέρι? Υπάρχει. Ο Δερβεντλής ο Χρήστος. Χρήστο, μίλα. Χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι ο Χρήστος Δερβεντλής. Παράλληλα με το μεταπτυχιακό μου στο ΠΑΜΑΚ, εργάζομαι στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στην Κομωτινή. Εκεί προτείνουμε, βέβαια. Προτείνουμε, γιατί πρέπει να προτείνουμε, να το προωθήσουμε στον κόσμο να κάνει το βιογραφικό, το ευρωπαϊκό, το Europass. Όμως, έχοντας μιλήσει και με κόσμο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό και με κάποιους εργοδότες, πολλές φορές το Europass μου έχουν πει, και θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο ισχύει, το βλέπουν αρκετά αρνητικά, γιατί δείχνει μια έλλειψη φαντασίας και μια έλλειψη πρωτοτυπίας και δεν δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να παρουσιάσει κάτι ανάμεσα σε άλλα βιογραφικά, το οποίο θα μείνει στον εργοδότη. Οπτικά δηλαδή δεν θα μείνει στον εργοδότη. Να πω λίγο ότι μου λένε ότι δεν ακούνε καλά. Λίγο πιο πολύ την ένταση, αν θέλετε, να αυξήσετε του υπολογιστή. Εμένα δεν ακούνε καλά. Ναι, ναι. Ακούτε? Ωραία. Καλά. Ναι. Δεν ξέρω αν ακουστικά. Προτείνουμε Europass. Έχω κάνει Europass, έκανα Europass. Και αφού το έμαθα ότι μπορεί να δείχνει έλλειψη φαντασίας και πρωτοτυπίας, το παράτησα και φτιάχνω ένα προσαρμοσμένο δικό μου βιογραφικό. Ωραία. Χρήστο, νομίζω ότι τα είπες σχεδόν όλα. Αν μιλούσαμε, αν κάναμε αυτή την κουβέντα 15 χρόνια πριν, θα σας έλεγα ότι το Europass είναι το σήμερα. Είναι κάτι το οποίο θεωρείται πολύ σύγχρονο. Όλοι πρέπει να έχουμε Europass. Αν δεν έχεις Europass, είσαι εκτός εποχής. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σήμερα το Europass θεωρείται ξεπερασμένο. Θεωρείται ότι ο άνθρωπος ο οποίος το συντάσσει δεν έχει την ικανότητα της δημιουργικότητας, δεν έχει τη φαντασία, δεν μπορεί να δώσει ένα προσωπικό στίγμα στο βιογραφικό του. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην εποχή της διαφορετικότητας. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο προσπαθούμε σαν οντότητες να δείξουμε ότι κάνουμε τη διαφορά, έστω και με το βιογραφικό μας. Ωστόσο, για να μην είμαι εντελώς απόλυτη και τόσο κάθετη με το Europass, αυτό που θέλω να έχετε υπόψη σας είναι ότι μερικές εταιρείες το προτιμούν. Είναι λίγες, αλλά το προτιμούν. Αυτό συμβαίνει περισσότερο στις θέσεις εργασίας, όπου δέχονται μαζικά βιογραφικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι προσωπικού, επειδή δεν έχουν άπλετο χρόνο να κάτσουν και να ξεψαχνίσουν όλα τα βιογραφικά και ακόμα και να δουν την φαντασία ή τη δημιουργικότητα που μπορεί να έχει ο καθένας από εσάς, προτιμούν το Europass. Προκειμένου να πάει το μάτι απευθείας σε αυτό που ψάχνουν να βρούνε. Ψάχνουν 4 πράγματα, άρα θέλουν ένα φορμάτ πολύ συγκεκριμένο για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολα. Αυτή είναι η μία περίπτωση του Europass. Η άλλη περίπτωση είναι του σταθερού βιογραφικού. Τι μπορεί να σημαίνει όμως σταθερό βιογραφικό? Είναι αυτό που λέει τη λέξη. Είναι το βιογραφικό που θα το κάνω σήμερα και θα το στείλω και αύριο και μεθαύριο και σε ένα μήνα και σε ένα χρόνο και σε 2 χρόνια. Είναι το σταθερό βιογραφικό. Και αυτή είναι μια εσφαλμένη εντύπωση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Ότι κάνε καλά το βιογραφικό σου, έχει το αναχείρας και πάρε τις πόρτες, χτύπατες και δίνε. Ή στέλνε τα mail με το ίδιο ακριβώς βιογραφικό. Σε όποια αγγελία και αν βρίσκεις. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ουσιαστικά δεν προσαρμόζομαι στις απαιτήσεις μάλλον της εκάστοτε αγγελίας, άρα της εκάστοτε θέσης εργασίας. Δεν μπορώ να δείξω πως εγώ είμαι ικανός για αυτή τη θέση εργασίας, αν έχω ένα βιογραφικό που θα το στείλω και για στέλεχος marketing και για στέλεχος πωλήσεων και για γραμματεία σε ένα γραφείο.
Παρ' όλα αυτά, επειδή πάλι σας λέω ότι θέλω να είμαι εντελώς απόλυτη, το σταθερό βιογραφικό το επιλέγουμε στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τόσο μεγάλη επαγγελματική προϋπηρεσία ή δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει ευρύ φάσμα σπουδών. Και έτσι ο υποψήφιος δεν έχει να πει κάτι διαφορετικό ή τόσο πολύ διαφορετικό, έτσι ώστε να αλλάζει κάθε φορά το βιογραφικό του και να το προσαρμόζει στην εκάστοτε θέση εργασίας. Το τελευταίο και το πιο σημαντικό που πρέπει να προσέξετε και που προτείνουμε εμείς και οι περισσότεροι που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο είναι το προσαρμοσμένο βιογραφικό. Νομίζω ότι σας είπα ήδη κάποια πράγματα. Είναι ουσιαστικά το βιογραφικό εκείνο που το φτιάχνω για την κάθε θέση εργασίας που βρίσκω. Μην πανικοβάλλεστε παρόλα αυτά. Δεν χρειάζεται να κάνετε την τόσο τεράστια δουλειά για κάθε θέση εργασίας. Ένα θα είναι το βιογραφικό σας. Απλά σε κάθε θέση εργασίας θα βγάζετε και θα βάζετε πράγματα. Θα βγάζετε λέξεις κλειδιά που δεν χρειάζονται και θα βάζετε στη θέση τους άλλες λέξεις κλειδιά που πιστεύετε ότι ταιριάζουν πιο πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το προσαρμοσμένο βιογραφικό. Πριν το δούμε αναλυτικά όμως, τελικά, η πρώτη εντύπωση μετράει. Δυστυχώς δεν μπορώ να δω τα χέρια σας. Αν μπορεί η Σοφία Παναγιωτίδου να μας βοηθήσει, μετά. Συμφωνούμε. Ωραία. Χρήστε, σε ακούμε. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω το εξής σε σχέση με τα τρία αυτά βιογραφικά. Είπατε ότι κάποιες εταιρείες, λόγω του μεγέθους τους και του όγκου των βιογραφικών που λαμβάνουν, προτιμούν το Europass. Αυτό εκφράζεται ρητά σε τέτοιου είδους αγγελίες σε περίπτωση που θέλουν αυτό το πρότυπο ή εμείς, και μάλλον εάν όχι, πώς θα το καταλάβουμε? Πώς το ξέρουμε? Είναι, mm-hmm. Είναι λίγο δικό από μαχαίρι, είναι λίγο ρίσκο, μήπως? Όχι ακριβώς, γιατί αν θεωρήσουμε ότι αυτές οι εταιρείες είναι η μειοψηφία και όχι το μεγαλύτερο ποσοστό, θέλω να αισθάνεστε ότι εσείς δεν είστε υποχρεωμένοι να γνωρίζετε ότι εκάστοτε εταιρεία θέλει Europass αν δεν το γράφει στην αγγελία. Απλά εγώ σας το ανέφερα σαν παράδειγμα, γιατί μπορεί να δείτε μια αγγελία που στο τέλος θα έχει μια υποσημείωση ότι απαιτείται Europass. Και θα πείτε, βρε Αλεξία, καλά, τι μας έλεγες ότι το ιδανικό είναι το προσαρμοσμένο? Να, υπάρχει αυτή η εταιρεία που θέλει Europass. Ναι, θέλει Europass για αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα. Υπό άλλες συνθήκες, εσείς προτιμήστε να στέλνετε το προσαρμοσμένο βιογραφικό. Και κυρίως όταν μιλάμε για εργασία στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό ήθελα να πω, αν μπορώ να προσθέσω, Αλεξία, ότι ή θα αναφέρετε ρητά ότι ζητάνε το Europass ή θα πρέπει, αν θέλεις, να το, το ψηλιαστούμε όταν στέλνουμε το βιογραφικό μας σε μια εταιρεία που είναι συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια εταιρεία η οποία είναι μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας φορέας, ένας οργανισμός, τότε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε το Europass, πάλι όμως όχι το Europass όπως το κατεβάζουμε από την πλατφόρμα του Σεντεφόπ, ας πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ αναλυτικό και κουραστικό, όπως ομολογούν τα περισσότερα στελέχη επιλογής, ότι καλύτερα και εκείνο θα πρέπει να το προσαρμόσουμε και να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο στοχευμένο στη θέση μπορούμε. Γίνεται, μπορούμε να παίξουμε και με το Europass, γιατί εδώ και πολύ καιρό λέμε στους... στον φορέα του σχεδιασμού του το feedback από τις εταιρείες και από την αγορά εργασίας και αυτοί το προσαρμόζουν. Άρα τώρα μπορούμε να επέμβουμε στο Europass και να κάνουμε αλλαγές έτσι ώστε να γίνει προσαρμοσμένο. Ωραία, ακριβώς αυτά. Άρα, Χρήστο μου, δεν μου κάνει εντύπωση που στο δικό σου φορέα ζητάνε Europass. Είναι άμεσα συνδεδεμένος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι λογικό. Λοιπόν, για να συνεχίσω, η πρώτη εντύπωση τελικά μετράει. Οπωσδήποτε μετράει και πόσο μάλλον το 1/10. Το 1/10 του δευτερολέπτου είναι η πρώτη εντύπωση. Άρα πόσο σημαντικό είναι να έχουμε καλοφτιαγμένο βιογραφικό. Πέρα λοιπόν από την πρώτη εντύπωση που μπορεί να κάνει τη διαφορά, θέλω να έχετε υπόψη σας ότι οι εργοδότες, οι HR managers, οι υπεύθυνοι προσωπικού ξοδεύουν για το κάθε βιογραφικό κατά μέσο όρο, έτσι, εξαρτάται και τη θέση εργασίας, εξαρτάται και και το πλήθος των βιογραφικών που έχουν λάβει, αλλά κατά μέσο όρο ξοδεύουν 7 δευτερόλεπτα για να δουν ένα βιογραφικό, για να διαβάσουν ένα βιογραφικό και να αποφασίσουν αν θα το βάλουν από τη δεξιά μεριά ή από την αριστερή. Δηλαδή από αυτά που θα καλέσουν για συνέντευξη ή από αυτά που δεν θα καλέσουν. Ή αυτά που θα τους ρίξουν ένα δεύτερο μάτι ή αυτά που θα τα απορρίψουν κατευθείαν. Τι σημαίνει λοιπόν 7 δευτερόλεπτα διαγώνια ανάγνωση? Σημαίνει ότι έχοντας το βιογραφικό εδώ, η ανάγνωση είναι έτσι, γρήγορη, ψάχνοντας να βρουν τις λέξεις κλειδιά.
Θα μου πείτε, σλεξιλιδιά όμως, τις ξέρουν ήδη. Εγώ πώς μπορώ να το μαντέψω, πώς μπορώ να ξέρω τι θα μπορούσα να βελτιστοποιήσω στο βιογραφικό μου, έτσι ώστε να βάλω κάποια σλεξιλιδιά και να είναι πιο ελκυστικό για τον εργοδότη. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε και γι' αυτό. Υπάρχουν κάποια βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε. Στο προσαρμοσμένο βιογραφικό πάντα, έτσι. Το πρώτο βήμα είναι, βρίσκω την αγγελία, τη μελετώ. Τη μελετώ εξονυχιστικά, έτσι, την εκάστοτε αγγελία. Δεύτερο βήμα, βρίσκω κάποιες λέξεις κλειδιά, που θεωρώ εγώ, βέβαια αυτό έχει να κάνει και με την κρίση του καθενός, έτσι. Βρίσκω λοιπόν κάποιες λέξεις κλειδιά, τις υπογραμμίζω. Λέξεις κλειδιά εννοούμε που αισθανόμαστε ότι συνδέονται άμεσα με τη θέση εργασίας. Διαισθανόμαστε ότι αυτά τα πράγματα, αυτές τις λέξεις κλειδιά, χωρίς αυτές δεν θα μπορούσε να βρει ο HR manager τον ιδανικό υποψήφιο. Μπαίνω δηλαδή λίγο στη δικιά του θέση. Αφού λοιπόν υπογραμμίσω όλες τις λέξεις κλειδιά που θεωρώ εγώ σημαντικές, κυκλώνω όσες από αυτές εγώ κατέχω. Εγώ θα μπορούσα να τις βάλω στο βιογραφικό μου. Τις έχω σε ένα βαθμό, αν δεν είναι hard skills, έτσι. Και τέλος προσπαθώ αυτό που είπαμε να τα εντάξω μέσα στο βιογραφικό μου με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα πώς γίνεται αυτό. Σας έχω εδώ ένα παράδειγμα. Ας δούμε το παράδειγμα μιας αγγελίας. Ένας εργοδότης ζητάει Sales and Marketing Executive, δίνει τις αρμοδιότητες, δίνει τα προσόντα που απαιτεί. Δεν θα τα διαβάσουμε όλα για να μην κουράσουμε. Ωστόσο, ψάχνω, βρίσκω κάποιες λέξεις κλειδιά στις αρμοδιότητες. Ποιες μπορεί να είναι? Marketing, PR, εταιρικές εκθέσεις, συνέδρια. Τα υπογράμμισα, τα κύκλωσα, γιατί θεωρώ ότι εγώ τα έχω αυτά. Αλλά στο βιογραφικό που έστειλα την προηγούμενη εβδομάδα για μια σχετικά παρόμοια θέση, το marketing το έγραφα κάπως διαφορετικά. Το έγραφα στρατηγική διαφήμισης. Άλλαξε το. Βάλ το marketing, το θέλει marketing. Το PR το έγραφα και αυτό λίγο διαφορετικά. Το έγραφα υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων ή αρμοδιότητες δημοσίων σχέσεων. Άλλαξε το. Κάν το PR. Το θέλει PR. Επίσης, εταιρικές εκθέσεις και συνέδρια. Άλλαξε το ή εμπλούτησε το. Βάλε εκεί που είχες περιπίν εκδηλώσεις, βάλε και εταιρικές εκθέσεις, βάλε και συνέδρια, αν μπορείς να το εντάξεις. Παραδείγματα είναι αυτά, έτσι, και σας βάζω λιγάκι στη λογική, για να έχετε υπόψη σας πώς κινούμαστε. Αυτό που πρέπει να έχετε λοιπόν στο νου σας είναι ότι κάθε φορά παίρνουμε τη θέση εργασίας, παίρνουμε την αγγελία και προσαρμόζουμε το βιογραφικό μας. Ακόμα και αν νιώθουμε ότι είναι κοντά με την αγγελία στην οποία στείλαμε εχθές. Επειδή η περιγραφή θα είναι λογικά λίγο διαφορετική, προσαρμόζουμε τις λέξεις κλειδιά. Να έχετε υπόψη σας ότι ο υπεύθυνος του δημιουργού που θα δει τα βιογραφικά για αυτή την αγγελία θα ψάξει μέσα στο βιογραφικό στα 7 δευτερόλεπτα που έχει στη διάθεσή του να βρει τη λέξη marketing, PR, εταιρικές εκθέσεις, συνέδρια και λογικά και κάποιες άλλες. Απλά ενδεικτικά λίγο κύκλωσα τις συγκεκριμένες. Άρα λοιπόν, γιατί να το χάσουμε? Ναι, αλλά δεν την ακούω. Δεν ακούγομαι? Μήπως δεν ακούγομαι? Όχι, ακούγεσαι. Ωραία. Τώρα, κάποιες βασικές οδηγίες, η ΑΒ θα λέγαμε, πολύ πολύ βασικά πράγματα. Η έκθεση ενός βιογραφικού δεν μπορεί να είναι πάνω από 2 σελίδες. Και 2 σελίδες μπορεί να είναι πολλές. Αλλά πάνω από 2 σελίδες οπωσδήποτε θα είναι εξαιρετικά κουραστικό για αυτόν που θα κάτσει να το διαβάσει. Ακόμα και αν εσείς έχετε συμμετάσχει σε πάρα πολλά συνέδρια, έχετε πάρει μέρος σε... έχουν δημοσιευθεί άρθρα σας, έχετε κάνει 1000 πράγματα και θέλετε οπωσδήποτε να τα βάλετε και να τα εντάξετε, προσπαθήστε να μην το κάνετε. Να μην ξεφύγει από τις 2 σελίδες, γιατί όσο πολύ προϋπηρεσία και αν έχετε, όσο εκπαιδευτική κατάρτιση και αν κατέχετε, κάτι ίσως χρειαστεί να βγάλετε, έτσι ώστε το βιογραφικό σας να γίνει πιο στοχευμένο. Να προσθέσω πάλι κάτι εδώ, ότι καλό είναι όταν συντάσσετε το βιογραφικό σας να μπαίνετε στη θέση του εργοδότη. Mm-hmm. Δηλαδή, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να γράψουμε όλα μας τα επιτεύγματα και όλα τα πράγματα που έχουμε κάνει, γιατί δυσκολευτήκαμε και κοπιάσαμε για να τα κάνουμε. Σκεφτείτε όμως από την πλευρά του εργοδότη που ψάχνει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, κάτι πάρα πολύ στοχευμένο και θα διαβάσει πάρα πολλά βιογραφικά. Επομένως, όσο πιο κοντά, όπως είπε και η Αλεξία, έρθεται στον ιδανικό υποψήφιο που έχει στο μυαλό του, τόσο πιο εύκολο θα είναι να σας καλέσει συνέντευξη. Γιατί ο βασικός λόγος του βιογραφικού είναι η κλήση σε συνέντευξη.
Επομένως, αυτό θέλουμε να πετύχουμε και αυτό προσπαθούμε. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Το δεύτερο σημαντικό, η δεύτερη βασική οδηγία είναι η τήρηση χρονολογικής σειράς. Πάντα στα βιογραφικά, είτε μιλάμε για την εκπαίδευση, είτε μιλάμε για την επαγγελματική εμπειρία, ξεκινάμε από σήμερα και φεύγουμε προς τα πίσω. Δεν ξεκινάμε από την πρώτη μας δουλειά και ερχόμαστε σιγά-σιγά στο σήμερα, γιατί ο εργοδότης, έχοντας το βιογραφικό μας μπροστά του, θέλει να δει τι κάναμε εχθές, όχι τι κάναμε πριν από 5 χρόνια, που μπορεί ακόμα να ψαχνόμασταν. Άρα λοιπόν τηρούμε χρονολογική σειρά και με αφορμή αυτό να πω ότι πέρα από τη χρονολογική σειρά τηρούμε και μια σταθερότητα στο βιογραφικό. Σταθερότητα στη μορφή. Θα τα δούμε βέβαια και λίγο πιο μετά τα θέματα της μορφής, αλλά όπως και να έχει, έχετε στο νου σας ότι η σταθερότητα στο μάτι είναι κάτι πάντα που μετράει υπέρ μας. Τρίτο είναι η αποστολή του βιογραφικού να γίνεται πάντα σε μορφή PDF, η αποθήκευση δηλαδή να γίνεται σε PDF και η αποστολή του σε PDF. Το PDF είναι κάτι που δεν είναι επεξεργάσιμο, τουλάχιστον αν δεν το σπάσει κάποιος. Άρα λοιπόν είναι πιο safe για εμάς και πιο επαγγελματική εικόνα η αποστολή του να είναι σε αυτή τη μορφή και όχι σε Word ή οτιδήποτε άλλο. Τέταρτο, πάρα πολύ σημαντικό, ορθογραφικός έλεγχος. Ακόμα και αν κάποιος πιστεύει ότι η θέση εργασίας που διεκδικεί δεν έχει καμία σχέση με την φιλολογική χρειά, ας πούμε, είναι πολύ άσχημο να είναι η πρώτη, να κρατάει ο εργοδότης την πρώτη εντύπωσή του για εμάς και να βλέπει μέσα 1000 ορθογραφικά λάθη. Πρώτα απ' όλα δείχνει ότι είμαστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φροντίζει τα πράγματα. Δεν φρόντισα το βιογραφικό μου να περάσει από έναν ορθογραφικό έλεγχο και ακόμα και αν εγώ δεν το έχω ή η θέση εργασίας δεν είναι σχετική με την ορθογραφία, ας το δείξω σε κάποιον που θα μπορούσε να με βοηθήσει, έτσι ώστε να είμαι σίγουρος ότι το χαρτί που θα λάβει ο εργοδότης θα είναι ολόσωστο τουλάχιστον από γραμματική, συντακτική και ορθογραφική άποψη. Και πέμπτο, η γλώσσα γραφής. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει πολλές φορές, που το συναντάμε και εμείς και μας το λένε και πελάτες μας, είναι πολλοί κόσμος να στέλνει το βιογραφικό του. Παράδειγμα, να βλέπει μια αγγελία στην οποία περιγράφεται μια θέση εργασίας που τη θέλει πάρα πολύ και προκειμένου να εντυπωσιάσει, να το πω. Μάλλον γι' αυτό δεν μπορώ να το δώσω άλλη εξήγηση. Ενώ η αγγελία είναι στα ελληνικά, το βιογραφικό να το στέλνουν μόνο στα αγγλικά. Ή το ακριβώς ανάποδο. Ενώ η αγγελία είναι στα αγγλικά, το βιογραφικό να το στέλνουν μόνο στα ελληνικά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε στο νου μας ότι το βιογραφικό μας το στέλνουμε ακριβώς στη γλώσσα που είναι και η αγγελία. Αν είναι στα αγγλικά, στείλτε το στα αγγλικά. Αν είναι στα ελληνικά, στείλτε το στα ελληνικά. Αν παρόλα αυτά είναι στα ελληνικά, αλλά βλέπετε ότι μέσα τα καθήκοντα έχουν να κάνουν με επαφή κάποιας χώρας του εξωτερικού ή οτιδήποτε άλλο, καλύτερα στείλτε το και στις δύο μορφές και στις δύο γλώσσες, παρά μόνο στη μία, ενώ η περιγραφή είναι σε άλλη γλώσσα. Αυτό έχετε υπόψη σας ότι κουράζει λιγάκι τον άνθρωπο ο οποίος τα αξιολογεί στα βιογραφικά. Θέλει να έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο που βλέπει. Οπότε, αν ξεκινήσει και βλέπει βιογραφικά στα ελληνικά, θέλει όλα τα βιογραφικά που θα βλέπει να είναι στα ελληνικά, γι' αυτό και έβαλε την αγγελία στα ελληνικά ή δεν έγραψε από κάτω θέλω, απαιτούνται τα βιογραφικά στην αγγλική γλώσσα. Ή και το αντίστροφο. Λοιπόν, πάμε όμως να τα δούμε και αναλυτικά. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις θεματικές ενότητες που πρέπει να έχει ένα βιογραφικό. Προσωπικές πληροφορίες, οπωσδήποτε. Επαγγελματική εμπειρία, εκπαίδευση. Αν υπάρχουν αυτά τα τρία, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πλήρες βιογραφικό. Αν υπάρχουν κι άλλα, φυσικά εμπλουτίζεται. Αλλά αυτά τα τρία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Θέλω όμως να τα δούμε ένα-ένα για να δούμε τι μπορούμε να προσέξουμε στο καθένα από αυτά. Πριν όμως από αυτό, motivation letter vs cover letter. Είπα να το πω στο τέλος, τελικά αποφάσισα να το πω στην αρχή για να λύσουμε έτσι κάποιες απορίες. Έχετε καθόλου υπόψη σας τι μπορεί να ήταν, να είναι ή να ήταν το cover letter? Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να σας δω, αν σηκώνετε χέρι. Θα πρέπει να με βοηθήσει η Σοφία Παναγιωτίδου σε αυτό. Δεν βλέπω κάποιο χέρι. Mm-hmm. Okay. Η αγγελική, μισό λεπτάκι τώρα, μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Η αγγελική πρέπει να την δω, γιατί εγώ παίζω εδώ πέρα τώρα και έχω θέματα. Mm-hmm. Μισό λεπτάκι λίγο.
Σοφία, θα μπορούσε να με κάνει co-host, αλλά έχει περάσει ήδη τη στιγμή. Μισό λεπτάκι λίγο για να βρω την άκρη μου. Mm-hmm. Θα σε κάνω host για λίγο. Mm-hmm. Γιατί τώρα φαντάζομαι ότι δεν θα μπαίνουμε τόση μεγάλη. Έχουν μπει 167 άτομα, εδώ είναι το θέμα μου τώρα, μισό λεπτάκι. Έχουν μπει 167, οπότε φαντάζομαι η ροή λίγο σταθεροποιείται τώρα. Δεν θα μπαίνουν τόσο, δεν θα υπάρχουν τόσο μεγάλα, τόσο πολλά αιτήματα. Ναι. Μισό λεπτό, δεν ξέρω. Συνέχισε αν θέλεις εσύ λίγο τώρα, γιατί έχω χάσει και τους, αυτούς που σήκωσαν χέρι. Okay. Οπότε με κάνεις host, με ενημερώνεις. Ναι. Λοιπόν, το cover letter, λοιπόν, είναι μία επιστολή την οποία μπορεί να στείλει ο υποψήφιος μαζί με το βιογραφικό του, σαν ένα δεύτερο αρχείο, στο οποίο εξηγεί για ποιο λόγο θεωρείται με αυτό το ικανό. Αυτό ήταν μία τάση η οποία παρατηρούταν αρκετά τα προηγούμενα χρόνια και πολλές φορές μπορούμε να πούμε ότι τους βοηθούσε έναν υποψήφιο, από τη μια μεριά. Από την άλλη, για να πούμε και τον αντίποδα, δημιουργούσε λίγο ένα πρόβλημα στους εργοδότες, στους HR manager που αξιολογούσαν τα βιογραφικά. Αλήθεια, συγγνώμη, είσαι host. Ωραία, οκ. Okay. Μισό λεπτό, να πατήσω και αρχή. Οπότε αυτοί που σήκωσαν χέρι πριν να ξανασηκώσουν λίγο. Ναι. Η Αγγελική σηκώνει χέρι. Μισό λεπτό, Αγγελική, θα δω αμέσως πώς μπορώ να σου δώσω το λόγο. Μπορεί απλά ο καθένας να ενεργοποιεί το μικρόφωνο του. Ωραία, ωραία. Οκ, σε ευχαριστώ. Ωραία. Καλημέρα. Αγγελική, ενεργοποιήσω οπότε το μικρόφωνο σου και σε ακούμε. Καλημέρα, με ακούτε? Ναι, ναι. Ήθελα πριν δώσετε την εξήγηση και το cover letter να πω αυτό ακριβώς, ότι έχει τύχει να στείλω σε εταιρεία το βιογραφικό μου σημείωμα και εγώ και να το συνοδεύσω με μια επιστολή, το λεγόμενο cover letter, και να εξηγώ για ποιο λόγο είμαι κατάλληλη και να με επιλέξουν για αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Απλά με την πάροδο του χρόνου, η προσωπική μου άποψη είναι αυτό που ξεκινήσατε να πείτε και εσείς, ότι είναι αρκετά κουραστικό από τη μεριά, θα μιλήσω σαν υποψήφια, γιατί θα πρέπει να προσαρμόζεις, να κάνεις εξονυχιστική έρευνα για την εταιρεία την οποία ενδιαφέρεσαι και να είσαι πάρα πολύ πιστικός ώστε να προωθήσεις σωστά τον εαυτό σου για να είναι το cover letter αυτό το οποίο θα διαλέξει το βιογραφικό σου σε δεύτερο χρόνο για να μπορέσεις να περάσεις τη συνέντευξη. Αυτό ήθελα να πω ουσιαστικά. Okay. Η αλήθεια δεν θα λέω ακριβώς αυτό. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα να λέω ότι είναι λίγο κουραστικό, δεν εννοούσα ότι είναι κουραστικό για αυτόν που το συντάσσει. Εννοούσα ότι είναι κουραστικό για αυτόν που το διαβάζει. Δηλαδή, αυτό, ναι, ναι, ναι. Σκεφτείτε να ήσασταν εσείς ένας HR manager, να λαμβάνατε 200 βιογραφικά και από αυτά τα 200, τα 50 να είχαν και ένα cover letter. Οπότε εσείς να πρέπει να αποθηκεύσετε σε ένα φάκελο οπουδήποτε αλλού για ορισμένους από αυτούς και κάτι άλλο. Όλο αυτό μπορεί να ακούγεται απλοϊκό, αλλά στην πραγματικότητα τρώει αρκετό πολύτιμο χρόνο από αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε έγινε κάτι διαφορετικό με το πέρας των ετών. Προτιμήθηκε. Αν μπορώ πριν συνεχίσεις να πω ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή σε κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες που λαμβάνουν χιλιάδες βιογραφικά και είναι, αν θέλετε, ο πρώτος προορισμός των περισσότερων νέων αποφύτων, δείτε ας πούμε Procter & Gamble, δείτε Ernst & Young, δείτε τους μεγάλους εργοδότες που δυνητικά οι περισσότεροι που τελειώνουν σχολές διοίκησης θέλουν να εργαστούν. Γι' αυτό και εκεί πέρα υπάρχουν δύο στελέχη ή και περισσότερα που διαβάζουν χωριστά το cover letter και χωριστά το βιογραφικό. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό τις λέξεις κλειδιά που είπε προηγουμένως η Αλεξία που θα χρησιμοποιήσετε στο βιογραφικό σας, θα τις χρησιμοποιήσετε και στο cover letter. Γιατί δεν είστε σίγουροι αν θα τις διαβάσει το ίδιο άτομο. Επομένως, πράγματι το cover letter θέλει μια τέχνη και μια τεχνική. Σίγουρα. Πράγματι, το να κάνουμε συνεχώς cover letters μας κάνει καλύτερους σε αυτό το πράγμα. Αλλά θα πρέπει, αν αποφασίσετε να το χρησιμοποιήσετε ως εργαλείο, να αποφασίσετε να το χρησιμοποιήσετε σοβαρά και σωστά. Αλλιώς χάνει όλη τη δυναμική. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Αυτά ακριβώς θα πω και τώρα σε λίγο. Σχετικά με τις εταιρείες, τα παραδείγματα που ανέφερες αφορούν μεγάλες εταιρείες, ωστόσο μην θεωρήσουμε ότι όλες οι εταιρείες είναι κάπως έτσι ή έχουν διαθέσιμο προσωπικό έτσι ώστε να ασχολείται
και με το cover letter, ας πούμε, που θα στείλει ο καθένας. Άρα, λοιπόν, με το πέρας των ετών, τι συνέβη? Δημιουργήθηκε το motivation letter. Μισό λεπτό. Okay. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι ακριβώς είναι. Μισό λεπτό. Λοιπόν, μπορεί να το δείτε σαν motivation paragraph, σαν personal profile, σαν professional profile, σαν career object. Μπορείτε να το δείτε σαν πολλά. Ουσιαστικά είναι αυτό που αντικαθιστά το παλιό cover letter. Δεν είναι περίληψη του βιογραφικού, έτσι. Προσέξτε το λίγο αυτό. Τα 6 στα 10 cover letter ή motivational paragraph, που είναι το πιο σωστό, είναι περίληψη του βιογραφικού. Αυτό είναι πάρα πολύ λάθος. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Ενώ θα έχετε κάνει ένα βιογραφικό, να βάλετε και μια παράγραφη πάνω που ουσιαστικά θα λέει «Γεια σας, είμαι η ΤΑΔΕ, έχω τελειώσει αυτό, έχω εργαστεί εκεί και θεωρώ ότι είμαι κατάλληλη για αυτή τη θέση». Αυτό δεν χρειάζεται. Το βλέπουν ακριβώς στο βιογραφικό τους, στο βιογραφικό σας. Εσείς στο motivational paragraph πρέπει να βάλετε ακριβώς για ποιο λόγο θεωρείτε τον εαυτό σας. Εδώ. Γιατί κάνω εγώ για τη συγκεκριμένη θέση. Πώς εγώ μπορώ να βοηθήσω την εταιρεία. Δηλαδή, έχοντας αυτή την εκπαιδευτική κατάρτιση, έχοντας την επαγγελματική εμπειρία, εγώ, εσάς, πώς μπορώ να σας βοηθήσω, τι θα μπορούσα να κάνω, ποια είναι τα επιτεύγματά μου, τι έχω πετύχει, τι θα ήθελα να πετύχω στο μέλλον, αν βρεθώ στο δικό σας επαγγελματικό περιβάλλον, τι μπορώ να κάνω για σας, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μαζί. Αυτό είναι το motivational paragraph. Δεν είναι το ίδιο για κάθε βιογραφικό. Αυτό που λέγαμε και πριν και που είπε και η Σοφία Παναγιωτίδου πριν. Δεν το κάνω μία κόπια και το βάζω παντού, γιατί ακριβώς προσαρμόζεται κάθε φορά στο εκάστοτε βιογραφικό. Δουλεύω πάλι με τις λέξεις κλειδιά. Πολύ σημαντικές και σε αυτή την περίπτωση. Και σίγουρα δεν είναι και απαραίτητο, έτσι. Δεν χρειάζεται να μπαίνει σε κάθε αποστολή βιογραφικού. Το είπε η πρώτη κοπέλα, συγγνώμη, λίγο μου διαφεύγει το όνομα που μίλησε. Και είπε ότι πραγματικά είναι κουραστικό και κάθε φορά πρέπει να βρίσκεις κάτι να πεις. Ναι, δεν χρειάζεται όμως να το βάλουμε. Το βάζουμε μόνο στις περιπτώσεις που έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι ναι, εγώ νιώθω ότι αυτή η θέση εργασίας είναι κομμένη και ραμμένη για μένα. Οπότε ας βάλω και αυτό και ας το δείξω. Αν δεν έχω κάτι να πω, δεν θα πρέπει να πιεστώ έτσι ώστε οπωσδήποτε κάτι να συμβεί. Μισό λεπτό για να κάνω και τα admit μου. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Παρθενόπη Βασιλείου κάτι θέλει να πει. Τώρα που σε είδα, δεν σε αφήνω. Πες μας. Κάνε. Ωραία, το έκανες. Ήθελα να ρωτήσω, σε ποιο σημείο του βιογραφικού μπορούμε να βάλουμε το motivation paragraph? Μπαίνει συνήθως ή ψηλά ή κάτω, ως επίλογος. Τις περισσότερες φορές το βλέπω ψηλά. Δηλαδή, ακριβώς μετά το ονοματεπώνυμο, το οποίο θα ξεχωρίζει με μεγάλα γράμματα. Και πριν τις πληροφορίες τις προσωπικές. Είναι προτιμότερο δηλαδή να είναι στην αρχή. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Για να δείξεις για ποιο λόγο στέλνεις εσύ το βιογραφικό σου, για να πάρει μια πρώτη εντύπωση για σένα, πριν κάτσει και διαβάσει απλά το βιογραφικό. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, συνεχίζουμε. Λίγο θα μου συγχωρέσετε κάποιες καθυστερήσεις στο PowerPoint. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς συμβαίνει. Sorry αυτό. Έλα. Δώσου λίγο χρόνο. Ναι, προς το παρόν κάνω τα admit. Λίγο, αύριο από τα admit, ναι. Ναι. Ωραία. Τώρα πάμε να δούμε αναλυτικά τις θεματικές ενότητες που είδαμε προηγουμένως. Μιλήσαμε πρώτα για προσωπικές πληροφορίες. Πείτε μου κάτι, το please move this window το βλέπετε εσείς ή το βλέπω μόνο εγώ? Εδώ. Φαίνεται, ναι. Φαίνεται. Ωραία, αυτό εμφανίζεται και φεύγει, δεν ξέρω πώς να το εξαφανίσω. Τέλος πάντων, προσωπικές πληροφορίες. Τι είναι, ουσιαστικά είναι το ονοματεπώνυμό μας, το τηλέφωνο, το email, το LinkedIn. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Ονοματεπώνυμο μπαίνει πάντα πάνω-πάνω, είναι το πρώτο που πρέπει να βλέπει ο εργοδότης και το σωστό είναι να γράφουμε πρώτα το όνομά μας και μετά το επίθετο, όχι το αντίστροφο. Όχι ότι χάλασε και ο κόσμος, απλά η φιλολογική ορθότητα είναι πρώτα το όνομα και μετά το επίθετό μας.
Οπωσδήποτε δεν πρέπει να λείπει το τηλέφωνο. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να λείπει το email μας. Και όταν λέμε email, μιλάμε πάντα για ένα επαγγελματικό, για ένα αν μη τι άλλο σοβαρό email, έτσι. Όχι ένα email που θα έχουμε χρησιμοποιήσει πριν από 10 χρόνια που πηγαίνατε σχολείο και είχατε κάτι πιο χαριτωμένο. Αν έχω μόνο αυτό το email, δεν πειράζει, δημιουργώ ένα καινούριο επαγγελματικό με το ονοματεπώνυμό μας και μόνο. Και φυσικά, αν κάποιος έχει LinkedIn, φυσικά και το βάζει, φυσικά και δείχνει έτσι ένα επαγγελματικό προφίλ πιο ενισχυμένο. Ακόμα και αν έχετε λίγα πράγματα να βάλετε στο LinkedIn, αν το έχετε, βάλτε το. Αν δεν το έχετε, δημιουργήστε και πάλι βάλτε το. Είναι πραγματικά πολύ ωραία εντύπωση για τον εργοδότη να βλέπει ότι ο υποψήφιος ασχολείται με το LinkedIn, έχει LinkedIn, πέρα από Facebook, Instagram ή όλα τα άλλα τα σύγχρονα. Δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος ψάχνεται επαγγελματικά. Βλέπετε κάτι να λείπει από τις προσωπικές πληροφορίες? Κάτι που συνήθως βάζετε εσείς στο βιογραφικό σας και εδώ δεν το βλέπετε? Την ηλικία. Συγγνώμη, αλλά θα δώσω το λόγο πάλι στην μισό λεπτό. Παρθενό, με συγχωρείς, αλλά επειδή βλέπω ότι... Ναι, μόνο εσένα βλέπω, δυστυχώς. Μπορώ να μιλήσω? Μπορείς, πες μας. Η ημερομηνία γέννησης. Ωραία, κράτα το αυτό. Άλλο? Ίσως μία φωτογραφία. Θα τη δούμε τη φωτογραφία μετά. Δεν την συμπεριέλαβα στις προσωπικές πληροφορίες. Κάποιος είπε πριν η ηλικία. Κάποιος ναι, ναι. Το είπε νομίζω και η Παρθενόπη και είπαμε το κρατάμε λίγο γιατί το αναλύωσε λίγο. Κάτι άλλο υπάρχει που βάζετε? Είναι περιοχή. Περιοχή. Ποιος ναι. Το είπε? Εγώ, Ελένη. Σμιλιά. Η Ελένη. Βλέπω ότι υπάρχουν 6 άτομα, 5 που σηκώσαν τα χέρια, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ, συγχωρέστε με παιδιά, δεν μπορώ να βρω τον τρόπο να σας δω και να σας δώσω το λόγο. Συγγνώμη. Περιοχή, διεύθυνση. Περιοχή ή διεύθυνση? Φωτογραφία. Ας μην αναλύσουμε τη φωτογραφία, την είπε για κάποιος άλλος. Θα το δούμε σε λίγο σε άλλη διαφάνεια, γιατί θα αναλυθεί δεόντως. Αλεξία, αν είναι 6 άτομα που σήκωσαν το χέρι, ας ανοίξουν τα μικρόφωνά τους να μιλήσουν και οι 6, δεν πειράζει. Για να πούνε από μία λέξη ο καθένας, αυτό εννοώ. Ωραία, τώρα βλέπω ότι είναι 2. Για άνοιξε τα μικρόφωνα και να κάνουμε έτσι ένα brainstorming. Προσωπική κατάσταση. Οικογενειακή, προσωπική κατάσταση. Ναι. Γιατί μπορεί να ενδιαφέρει τον εργοδότη. Εγώ στο δικό μου το βιογραφικό βάζω, έβαλα διεύθυνση και στο σελίδα αν έχω πορτφόλιο. Ωραία. Ωραία. Πάμε λίγο να τα δούμε κάτι. Όλα αυτά που είπατε. Να πω κι εγώ κάτι. Πριν πει, Σοφία, επειδή ξέρω μάλλον τι θα πεις, λίγο να διευκρινίσω κάτι στα για να μην μπερδευτούμε. Ωραία. Πάμε να πιάσουμε το θέμα διεύθυνση. Η διεύθυνση, λοιπόν, είναι και αυτό ένα από τα λάθη σε εισαγωγικά που κάναμε πριν χρόνια και βάζαμε στα βιογραφικά μας την ακριβή διεύθυνση. Η διεύθυνση, παιδιά, είναι κάτι, μάλλον να σας πω ότι αυτά εδώ που βλέπετε, το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το email και το LinkedIn, εφόσον τα έχω, είναι απαραίτητα να τα βάλω. Τη διεύθυνση δεν χρειάζεται να τη βάλετε. Όχι απλά δεν χρειάζεται, δεν θα βοηθήσει πουθενά. Ιδίως τώρα με το GDPR θεωρείται αυστηρά προσωπικά δεδομένα. Οπότε, αν χρειάζεται να βάλετε για κάποιο λόγο το που μένετε, να πιστεύετε ότι κάπως θα βοηθήσει, καλύτερα να βάλετε μόνο την περιοχή και όχι την ακριβή σας διεύθυνση. Δεν ξέρετε σε ποιανού χέρια θα φτάσει το συγκεκριμένο βιογραφικό ή και αρνητικοί ας μην είμαστε, δεν είναι κάτι το οποίο θα σας δώσει πόντους παραπάνω. Σοφία, θέλετε να προσθέσει κάτι για τη διεύθυνση? Όχι, όχι για τη διεύθυνση. Συνέχισε εσύ και αν είναι κάτι... Ωραία. Αυτά λοιπόν είναι τα πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα να μπουν. Πάμε να δούμε για κάποια πράγματα τα οποία θα τα βάλουμε μόνο αν για κάποιο λόγο θεωρούμε ότι μας συμφέρει να τα βάλουμε. Και αυτά είναι. Μισό λεπτό, έχω το ίδιο πρόβλημα που δεν ανοίγει. Μισό λεπτάκι. Θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση? Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Για τη διεύθυνση που είπατε, είναι κάποιοι που θεωρούν ότι αν μένεις κοντά στο χώρο εργασίας είναι ένα συν. Μπορείς να βάλεις μόνο τον ταχυδρομικό κώδικα και το δήμο που ανήκεις. Παράδειγμα, να βάλεις Καλαμαριά και τον ταχυδρομικό κώδικα της ευρύτερης περιοχής σου. Και όχι την ακριβή σου διεύθυνση. Ούτως ή άλλως και αυτοί δεν θα μπουν, φαντάζομαι, στο Google Maps να δουν πόση ώρα απέχει η εργασία σου, η κατοικία σου από την εργασία.
Ωραία, ευχαριστώ. Τώρα, πάμε να δούμε κάποια από τα πράγματα που ήδη αναφέρατε. Είπατε για ημερομηνία γέννησης, είπατε για οικογενειακή κατάσταση. Τόπο γέννησης όχι, δεν είπατε. Θα το πω εγώ όμως και θα σας πω για ποιο λόγο. Το λέω και στρατιωτική θητεία αφορά περισσότερο τους άντρες και θα εξηγήσουμε γιατί. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα βάλουμε μόνο εφόσον μας συμφέρουν. Και πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Ημερομηνία γέννησης. Θεωρείται διάκριση από έναν εργοδότη να ζητάει ανθρώπους συγκεκριμένης ηλικίας. Ακόμα και αν κάποιοι το κάνουν. Κανονικά θεωρείται διάκριση. Θέλω να πω ότι δεν είστε υποχρεωμένοι σε εισαγωγικά, δεν είναι κανένας υποχρεωμένος σε εισαγωγικά να βάλει στο βιογραφικό του την ακριβή ηλικία του. Παρ' όλα αυτά, αν εσείς νιώθετε για κάποιο λόγο ότι σας συμφέρει να βάλετε την ηλικία σας, θα τη βάλετε. Δηλαδή, θέλω να πω, αν έχετε μάθει ότι στη συγκεκριμένη εταιρεία επιλέγονται άνθρωποι έτσι, πώς να το πω, νεαρότερες ηλικίες, γιατί έχουν πιο φρέσκες ιδέες, γιατί θέλουν πιο μοντέρνα, πιο μοντέρνο attitude ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβαίνει, αν αισθάνεσαι ότι θα συμφέρει, μόνο τότε θα το βάλετε. Διαφορετικά, δεν είστε υποχρεωμένοι να βάλετε την ημερομηνία γέννηση. Μετά, οικογενειακή κατάσταση. Επίσης, είναι κάτι το οποίο είναι τις περισσότερες φορές δίκο από μαχαίρι. Δηλαδή, δεν αφορά κανέναν το αν είμαι παντρεμένη, χωρισμένη με δύο παιδιά. Δεν ξέρω γιατί το βάζει ο περισσότερος κόσμος και η αλήθεια είναι ότι χτυπάει και πολύ άσχημα να το βλέπει κάποιος στην αρχή, γιατί είναι σαν να δείχνει ότι, τώρα στο παράδειγμα που ανέφερα, ότι λυπηθείτε με, έχω δύο στόματα να θρέψω. Χτυπάει λίγο άσχημα. Στην πραγματικότητα διεκδικούμε με βάση τα προσόντα μας, όχι με πράγματα τα οποία δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση με αυτό που πάμε να διεκδικήσουμε. Παρ' όλα αυτά, τονίζω ότι αν αισθάνεστε εσείς ότι για κάποιο λόγο μπορείτε να το στηρίξετε και σας συμφέρει να το βάλετε, το βάζετε. Τι σημαίνει αυτό? Μου είχε πει, θυμάμαι, μία υποψήφια κάποτε. Εγώ μου λέει, είμαι παντρεμένη, έχω και δύο παιδιά μεγάλα, τα οποία είναι ανεξάρτητα, είναι σε ηλικία ανεξάρτητη. Οπότε νιώθω ότι θέλω να το βάλω, γιατί απευθείας ο εργοδότης μου μπορεί να σκεφτεί, α, αυτή η υποψήφια δεν θα μου δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα που μπορεί να μου δημιουργήσει μια πιο νεαρή εργαζόμενη. Αυτό είναι στην κρίση του καθενός. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν αφορά κανέναν η οικογενειακή κατάσταση του οποιοδήποτε. Δεν συνδέεται, εννοώ, με τη θέση εργασίας. Ο τόπος γέννησης. Πάλι θυμάμαι ένα παράδειγμα ενός υποψήφιου που είχε βάλει τόπο γέννησης στη Σύνδο. Και η δουλειά ήταν όντως στη Σύνδο. Μου είχε πει, θυμάμαι τότε, ότι εμένα με συμφέρει, νιώθω ότι με συμφέρει να βάλω σαν τόπο γέννησης στη Σύνδο, γιατί ο εργοδότης πραγματικά μπορεί να το συνδέσει και να πει, αυτός ο άνθρωπος κατάγεται από τη Σύνδο, οπότε ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο σπίτι, κάποια μαμά, κάποια γιαγιά και να εξυπηρετείται έτσι, να μην υπάρχει αυτή η απόσταση. Οπότε είναι μια καλή περίπτωση για να προσλάβω αυτόν. Τώρα σας λέω περιπτώσεις λίγο ακραίες, αλλά θέλω να σας βάλω λίγο στο σκεπτικό του τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Αν νιώθετε ότι σας συμφέρει, μόνο τότε βάζετε πράγματα, τα οποία μετά μπορείτε να τα στηρίξετε όμως, έτσι. Όταν λέω μετά, ενώ στη συνέντευξη μπορείτε για κάποιο λόγο να το στηρίξετε. Στρατιωτική θητεία. Εδώ θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο κάθετη. Βλέπω πολλά βιογραφικά από άντρες οι οποίοι γράφουν εκκρεμή στρατιωτική θητεία. Δεν υπάρχει λόγος να το γράψεις. Αν το έχεις ολοκληρώσει όμως, γράψε το. Αν το έχεις ολοκληρώσει, γράψε το. Γιατί σε συμφέρει. Ο άλλος θα το δει και θα σκεφτεί, α, τελειωμένος και από τις φανταρικές του υποχρεώσεις. Αν όμως δεν το έχεις τελειώσει, γιατί προειδεάζεις κάπως έτσι το κλίμα και του λες ότι κοίταξε, άμα σου κάνω και άμα είμαι καλός, έχει όμως το μυαλό σου ότι εγώ πρέπει να πάω φαντάρος. Κάτσε να σε καλέσει στη συνέντευξη και εκεί θα την κάνετε την κουβέντα. Όπως είπαμε και στην αρχή, το βιογραφικό μας το κάνουμε για να μας πάρουν στη συνέντευξη, όχι για να πάρουμε τη θέση. Αν υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, κάποια πράγματα που πρέπει να συζητηθούν, ας συζητηθούν στη συνέντευξη, όχι στο βιογραφικό. Το βιογραφικό το κάνουμε όσο καλύτερο μπορούμε, προκειμένου να μας πάρουν στη συνέντευξη. Μας βοηθάει να το γράψουμε στο βιογραφικό για να μας πάρουν στη συνέντευξη? Θα το γράψουν. Δεν μας βοηθάει για να μας πάρουν στη συνέντευξη? Δεν θα το γράψουν. Υπάρχει κάποιο χέρι? Δυστυχώς βλέπω ότι δύο έχουν σηκώσει το χέρι τους. Αν θέλουν μόνοι τους να τοποθετηθούν, γιατί δυστυχώς δεν τους βλέπω, δεν σας βλέπω. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα.
Εγώ, ας πούμε, δεν είχα, επειδή μου έχει τύχει πρόσφατα, δεν είχα βάλει στο βιογραφικό ότι δεν έχω πάει στρατό. Αλλά όταν είχα πάει στη συνέντευξη, ήταν το πρώτο πράγμα που με ρώτησαν. Οπότε στην ουσία δεν είχε κανένα νόημα μετά η συνέντευξη, γιατί δεν ήθελαν κάποιον που να μην έχει πάει στρατό. Πρόσεξε όμως. Δεν το ξέρεις αυτό. Σε σένα μπορεί να τύχει αυτό. Κέρδισες κάτι εσύ, σαν ο Χριστός. Ναι, την εμπειρία της συνέντευξης. Ωραία. Ο στόχος μας ποιος είναι για το βιογραφικό, να σε πάρουν στη συνέντευξη. Από εκεί και πέρα, και μόνο η εμπειρία της συνέντευξης, και μόνο το ότι είχες τη δυνατότητα να συνομιλήσεις μαζί τους, και μόνο το ότι σε είδανε, και μόνο το ότι μπορεί να πας σε ένα χρόνο και να τους πεις είμαι εγώ, που τότε είχαμε το μόνο θέμα της στρατηγικής θητείας, τώρα άλλαξαν τα δεδομένα και είναι υπέρ σου. Στόχος μας, παιδιά, είναι να μας πάρουν στη συνέντευξη. Εκτός αν στην αγγελία λέει στρατηγικές υποχρεώσεις απαραίτητες εκπληρωμένες, εντάξει. Δηλαδή, αν μας πούνε κάτι τέτοιο, εντάξει, προφανώς σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να χάσουν τον χρόνο τους. Αλλά, και το λέω πολύ ειλικρινά, έχω τύχει σε περίπτωση που ο άνθρωπος πήγε, είχε όλα τα προσόντα, ήταν εξαιρετικός στη συνέντευξη, δεν είχε τελειώσει τη στρατηγική του θητεία, του είπανε τελείωσε το και έλα να τα ξαναπούμε, και μετά όταν ξαναπήγε, τον πήρανε. Μετά από ένα χρόνο, γιατί τους είχε εντυπωσιάσει τη συνέντευξη. Δεν ξέρετε πώς μπορεί να σας βγει όλο αυτό. Δεν έχετε να χάσετε κάτι. Δεν είναι ανηλικρίνεια το να μην το βάλεις, εφόσον δεν σου ζητάει κάτι τέτοιο, έτσι. Άλλο είπαμε, αν σου ζητάει. Συνεχίζουμε. Θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο, προσπαθώ, παλεύω να αλλάξω τη διαφάνεια. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα δούμε, είδαμε τις προσωπικές πληροφορίες, πάμε να δούμε το κομμάτι της εκπαίδευσης. Όπως είπαμε και στην αρχή, ξεκινάμε πάντα από το πιο πρόσφατο τίτλο, από αυτό που κάναμε, που τελειώσαμε εχθές και πάμε προς τα πίσω. Πάντα βάζουμε το έτος αποφύτησης, έτσι, όχι το έτος εισαγωγής, ή την ακριβή ημερομηνία εργομοσίας ή οτιδήποτε τέτοιο. Φτάνουμε μέχρι τις ηλικιακές σπουδές, μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και σε αυτό η αλήθεια είναι ότι έχω και μια ένσταση. Δηλαδή, αν μπορούμε να το αποφύγουμε, θα είναι καλύτερα. Δείχνει λίγο, πώς να το πω, ερασιτεχνισμό, να το πω έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μόλις τελειώσει τη σχολή του, μπορεί να θέλει να βάλει και κάτι ακόμα στην εκπαίδευσή του και δεν έχει βάλει κάτι άλλο. Οπότε, ας το φτάσουμε μέχρι εκεί, μέχρι τις ηλικιακές σπουδές. Επίσης, να πω κάτι, Αλεξία, εδώ ναι, πέρα. Επειδή για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, και εγώ συμφωνώ μαζί σου και έκανα μία έρευνα σε στελέχη επιλογής προσωπικού διαφόρων εταιριών, κάποιοι μου είπαν ότι επειδή ακριβώς τα παιδιά είναι νέα και δεν έχουν εργασιακή εμπειρία, το να ζουν κάπου αλλού και να πρέπει να μετακινηθούν για να σπουδάσουν σε μία άλλη πόλη, κρύβει από πίσω του κάποιες δεξιότητες και θα θέλανε να τις δούνε. Άρα, μέσα από αυτή την πληροφορία, ότι π.χ. κατάγομαι από την Κρήτη και σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη, αυτός που κάνει αξιολόγηση του βιογραφικού για ένα νέο απόφυτο που δεν έχει άλλες εργασιακές εμπειρίες ή κάποια άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ίσως είναι χρήσιμο. Βέβαια. Και από τότε κι εγώ το αφήνω να το βάλουν, ενώ στην αρχή έλεγα, εντάξει, τελείωσες, τελειώνεις μεταπτυχιακό, χρειάζεται να πεις για το Λύκειο. Ήταν όμως μια άλλη οπτική που με έκανε να θεωρήσω και να πω ότι okay, αν είσαι από κάποια άλλη περιοχή και σπουδάζεις στην πόλη μας, βάλ' το. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε. Να μιλήσω κι εγώ. Ναι, φυσικά. Ναι, καλημέρα και από μένα. Καλησπέρα, βασικά. Εγώ είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια, οπότε δεν έχω ιδιαίτερη επαγγελματική εμπειρία. Σε ένα άλλο αντίστοιχο σεμινάριο που είχαν πει πάλι για το πολιτήριο Λυκείου, είχαν πει ότι αν έχεις καλό βαθμό πολιτηρίου, σε συμφέρει να μπει, ειδικά αν έχεις και πολύ καλή ακαδημαϊκή πορεία, γιατί δείχνει ένα άτομο το οποίο ενδιαφέρεται για τη μόρφωση και ότι έτσι διαθέτει κάποιες γνώσεις και ότι είναι ένα άτομο αφοσιωμένο, οπότε θα αφοσιωθεί και αντίστοιχα στην εταιρεία. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ακόμα αυτό όμως. Μόλις με πρόλαβες. Ο βαθμός του πτυχίου ή του απολυτηρίου αναφέρεται φυσικά μόνο εφόσον είναι αξιόλογος. Άρα λοιπόν, αν έχω έναν αξιόλογο βαθμό, φυσικά και θα το βάλω. Αν έχω έναν βαθμό πιο χαμηλό, δεν απαραίτητο ότι θα τον βάλω. Δεν με συμφέρει. Θα με ακούσετε πολλές φορές να λέω αυτή τη λέξη. Δεν ξέρω, ίσως ξενίζει, ίσως ακούγεται λίγο αρνητικά στα αυτιά σας. Εγώ το λέω εντελώς με τη θετική της υπόσταση.
πραγματικά κάντε ό,τι σας φέρει, χωρίς φυσικά να περιγράψετε κάποιον άλλον από αυτόν που πραγματικά είστε, έτσι. Επίσης, αν θυμάμαι, είχα μια υποψήφια, είχα γνωρίσει, ο βαθμός πτυχίου της ήταν 6,56. Τώρα τα έχω ξεχάσει και αυτά. Νομίζω ότι μετά το 6,5 θεωρείται... βοηθήστε με λίγο, ίσως η Σοφία Παναγιώτη το ξέρει. Λίαν καλός. Λίαν καλός. Μετά, κάτω από το 6,5 είναι καλός. Mm-hmm. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, τι είχαμε πει, δεν θα βάλεις 6,56, θα βάλεις βαθμός πτυχίου Λίαν καλός. Δεν ξέρει ο άλλος αν έχεις 6,56 ή αν έχεις 7,45. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δεν είπε ψέματα. Αλήθεια, πραγματικά έχει Λίαν καλός. Για 0,01. Αλλά γιατί να μην το βάλει. Επίσης, αν μου επιτρέπεις να πω σε σχέση με την παρατήρηση της προηγούμενης κοπέλας που μίλησε, ότι δεν είναι πάντοτε καλή πληροφορία ότι με ενδιαφέρει η γνώση και η μάθηση. Δηλαδή, όταν σε κάποιο βιογραφικό βλέπει μία συνεχή ακαδημαϊκή πορεία χωρίς να παρεμβάλλεται κάπου κάποια πρακτική εμπειρία, τότε αυτό μπορεί να μας γυρίσει μπούμεραγκ. Οπότε, όπως και εσύ και εγώ θα πούμε πάρα πολλές φορές σε αυτό το σεμινάριο, εξαρτάται κάθε φορά ποιος είναι ο στόχος του βιογραφικού. Αν λοιπόν το βιογραφικό μας είναι να πάμε να εργαστούμε σε μια εταιρεία όπου βλέπουμε ότι η εργασιακή εμπειρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, το να αναλύουμε εμείς σε όλο το σχεδόν το βιογραφικό μας, την ακαδημαϊκή μας πορεία, μπορεί αυτό να μας γυρίσει μπούμερα. Άρα, ουσιαστικά είναι, παιδιά, είναι ένα εργαλείο πώλησης το βιογραφικό. Να το πω εγώ, γιατί η Αλεξία το λέει πιο ευγενικά. Εγώ το είπα μάρκετινγκ. Λοιπόν, πουλάμε. Είναι ένα εργαλείο marketing. Πολύ ωραία το λες. Επομένως, έτσι πρέπει να το συμπεριφερθούμε. Να το κάνουμε αποτελεσματικό προς το κοινό στόχος μας, που είναι ο εκάστοτε recruiter. Έτσι λοιπόν, γιατί είμαστε και σε ένα πανεπιστήμιο που οι βασικές σπουδές έχουν να κάνουν με τη διοίκηση, καταλαβαίνουμε την ορολογία, οι περισσότεροι από εμάς. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το βιογραφικό μας σαν εργαλείο marketing του εαυτού μας. Έτσι, ακριβώς. Άρα λοιπόν, ένα παραπάνω, όπως λέει και η Σοφία Παναγιωτίδου, εσείς που είστε και οικονομικής φύσης άνθρωποι, από τη στιγμή που βρίσκεστε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, θα πρέπει ένα παραπάνω να εξασκηθείτε από τα πρώτα σας βήματα σε αυτό που λέμε marketing του εαυτού σας. Λοιπόν, αυτή ήταν η ενότητα εκπαίδευση. Πάμε τώρα στην επαγγελματική εμπειρία. Λοιπόν, η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε την εταιρεία, την επιχείρηση, το φορέα απασχόλησης, οτιδήποτε ήταν αυτό, τον τίτλο της θέσης που είχατε εκεί, το είδος δηλαδή εργασίας που κάνατε, να υπάρχει μια περιγραφή των καθηκόντων και φυσικά αρχικό το διάστημα της εργασίας. Έτσι είναι το πρώτο που θα βάζετε. Η εθελοντική εργασία ή η πρακτική άσκηση μπαίνει εδώ, σε αυτό το κομμάτι. Εδώ σας έχω ένα παράδειγμα από τότε μέχρι τότε στο γυμναστικό σύλλογο τα Ολύμπια, το βάζουμε να ξεχωρίζει με bold, ας πούμε, βοηθός φυσιοθεραπευτή και μετά από κάτω είναι τα καθήκοντα. Προετοιμασία εργαστηρίου, υποδοχή, προετοιμασία ασθενών, υποβοήθηση του φυσιοθεραπευτή στην εφαρμογή μεθόδων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να το κάνετε με όποια μορφή θέλετε. Μπορείτε, ας πούμε, η ημερομηνία να είναι πάνω και από κάτω να είναι η εταιρεία ή να είναι πιο αριστερά ή να είναι πιο δεξιά. Ό,τι και αν επιλέξετε, υπάρχουν πάρα πολλές μορφές. Ό,τι και αν επιλέξετε, θέλω να έχετε ένα πράγμα στο μυαλό σας, τη συνέπεια. Δηλαδή, αυτό που θα επιλέξετε για την εκπαίδευση θα το έχετε και στην επαγγελματική εμπειρία και σε όλα τα άλλα. Δεν θα είναι διαφορετική μορφή στο ένα, διαφορετική στο άλλο. Να έχει μια συνέπεια η μορφοποίησή σας. Εγώ δεν επέλεξα σήμερα να σας φέρω ένα παράδειγμα βιογραφικού. Με μια απλή αναζήτηση στο ίντερνετ θα βρείτε χιλιάδες, εκατομμύρια και διαφορετικά μεταξύ τους. Για μένα δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του καθενός, με το στυλ του καθενός. Όπως είπαμε, είμαστε στην εποχή της διαφορετικότητας. Συνεπώς, προσωπικό στίγμα πρέπει να βάζουμε όλοι. Άρα εσείς θα διαλέξετε τι σας ταιριάζει, αλλά θέλω να είστε συνεπείς από την αρχή μέχρι το τέλος σε αυτή τη μορφή που θα επιλέξετε. Για να δούμε, θα καταφέρω να πάω παρακάτω. Υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι εδώ? Ο Μπάμπης να μας πει. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Δεν κατάλαβα ακριβώς που βάζουμε την εθελοντική εμπειρία. Τι?
την εθελοντική εργασία, την πρακτική άσκηση που ακριβώς τη βάζουμε. Το συμπεριέλαβα μέσα στην επαγγελματική εμπειρία και όχι κάπου αλλού και όχι, για παράδειγμα, εννοείς, αν το βάζουμε ξεχωριστά, μάλλον αυτό εννοούσες. Ναι, ναι. Το βάζουμε δηλαδή εκεί που βάζουμε την εργασιακή εμπειρία ακριβώς από κάτω ή κάνουμε άλλη... Όχι, θα σου πω. Οι γνώμες δίστανται με την εθελοντική εμπειρία, τέλος πάντων. Κάποιοι λένε ότι χρειάζεται να το βάζουμε εντελώς ξεχωριστά. Κάποιοι άλλοι λένε ότι πρέπει να το ενσωματώνουμε μέσα στην επαγγελματική εμπειρία. Εμένα, η δικιά μου άποψη είναι ότι πρέπει να το ενσωματώνουμε μέσα στην επαγγελματική εμπειρία, φυσικά με μια υποσημείωση ότι πρόκειται για εθελοντική εργασία. Εκτός αν η προϋπηρεσία μας σε αυτό το κομμάτι του εθελοντισμού είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αν κάθε καλοκαίρι πάω κάπου αλλού και κάνω κάτι άλλο, τότε καλύτερα ας το κάνω μια διαφορετική ενότητα, ονομάζοντάς το εθελοντική προϋπηρεσία, εθελοντική εμπειρία, κάτι τέτοιο. Αν όμως έχω πάει μία φορά, ας το συμπεριλάβω μέσα στην επαγγελματική εμπειρία. Επίσης, αυτό έχει να κάνει πολύ και με την ηλικία του κάθε υποψήφιου. Δηλαδή, τι background, όχι τι background, συγγνώμη, τι προϋπηρεσία έχει γενικά επαγγελματική. Αν έχω μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, έχω πολλά πράγματα κάνει, τότε ας το βάλω λίγο ξεχωριστά το εθελοντικό. Αν όμως, επειδή ήξερα ότι αναφέρομαι σε ανθρώπους που είναι οι περισσότεροι από εσάς φοιτητές και έχοντας υπόψη ότι σίγουρα η επαγγελματική σας εμπειρία είναι κάπως περιορισμένη, γι' αυτό επέλεξα σε εσάς τουλάχιστον να προτείνω ο εθελοντισμός να μπει μέσα στην επαγγελματική εμπειρία, φυσικά με υποσημείωση όμως ότι πρόκειται για εθελοντισμό. Επίσης να προσθέσω, αν μου επιτρέψει Αλεξία, ότι αν έχουμε έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο στην εθελοντική μας δραστηριότητα, ο ρόλος αυτός σχετίζεται με τη θέση στην οποία θέλουμε να εργαστούμε. Δηλαδή, π.χ. Είμαι σε μία ομάδα που διοργανώνει φοιτητικά συνέδρια. Mm-hmm. Και εγώ ασχολούμαι με το budgeting και με την προσέλκυση χορηγών ή με την λογιστική υποστήριξη αυτού του συνεδρίου. Εάν λοιπόν έχω αυτό το ρόλο και θέλω να διεκδικήσω μία θέση σε ένα λογιστήριο ή μία θέση σε ένα τμήμα marketing που έχει να κάνει με την προώθηση, τότε αυτό μπορώ να το βάλω ως εργασιακή εμπειρία, πρέπει μάλλον να το βάλω ως εργασιακή εμπειρία, γιατί πραγματικά είναι εργασιακή εμπειρία. Έχω ένα ρόλο με συγκεκριμένα καθήκοντα και έχω φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έτσι, επομένως, σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να μπει στο κομμάτι της εργασιακής εμπειρίας με την υποσημείωση, όπως ακριβώς είπες, ότι πρόκειται για εθελοντική απασχόληση. Επίσης, δεν ξέρω αν θα πεις μετά για τα ένσημα που ρωτάνε πολλά παιδιά. Σου δίνω την πάσα για να πεις εσύ. Όχι, δεν έχω, η αλήθεια είναι δεν έχω να πω τίποτα για τα ένσημα. Οπότε, αν υπάρχει κάποια ερώτηση από τον κόσμο και μπορώ να την απαντήσω φυσικά. Θέλει να ρωτήσει κάποιος ή αλλιώς μπορώ να τοποθετηθώ εγώ για τα ένσημα, να προλάβουμε τα παιδιά. Αν θέλεις. Ωραία, λοιπόν, επειδή με ρωτάτε πολλές φορές ότι αυτό, μάλλον μου λέτε πολλές φορές ότι δεν θα το βάλω αυτό, γιατί δεν ήταν κανονική εργασία, δεν πληρωνόμουν βάση απόδειξης, δεν είχα ένσημα κτλ. Παιδιά, αυτός που διαβάζει το βιογραφικό δεν είναι η επιθεώρηση εργασίας. Αυτός που διαβάζει το βιογραφικό είναι ο άνθρωπος που θα κρίνει, το ξαναλέμε, αν θα πρέπει να σας καλέσει συνέντευξη. Επομένως, βάζετε ό,τι εργασιακή εμπειρία έχετε, ακόμα και αν πρόκειται από μια εποχική απασχόληση, ακόμα και αν πρόκειται από μια οικογενειακή επιχείρηση που δουλεύουμε από μικρή, ακόμα και όταν πρόκειται για εθελοντική εργασία. Και όταν θα πάτε εκεί, θα εξηγήσετε τι μορφή απασχόλησης ήταν και αν είναι τυπική σύμβαση ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι ακριβώς, συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Και κάπως έτσι περνάμε στις υπόλοιπες ενότητες. Είπαμε τις απαραίτητες. Οι απαραίτητες ήταν λοιπόν οι προσωπικές πληροφορίες, η εκπαίδευση και η επαγγελματική εμπειρία. Αυτό που ξέχασα να σας πω, τώρα μου ήρθε, είναι τι βάζουμε πρώτο. Πρώτο βάζουμε την εκπαίδευση. Καλά, πάνω-πάνω σίγουρα τις προσωπικές πληροφορίες, ονοματεπώνυμο, τα είπαμε αυτά. Πρώτο βάζουμε όμως την εκπαίδευση ή την επαγγελματική εμπειρία. Εξαρτάται, θα σας πω, εξαρτάται σε τι φάση είμαστε εμείς και ηλικιακά και αν έχουμε να πούμε περισσότερα για την εκπαίδευσή μας ή περισσότερα για την επαγγελματική μας εμπειρία, αλλά κατά βάση εξαρτάται από την θέση εργασίας που πάμε να διεκδικήσουμε. Δηλαδή, αν νιώθουμε ότι η εκπαιδευτική μας κατάρτιση είναι πιο κοντά στη θέση εργασίας,
τότε θα βάλουμε πρώτα την εκπαιδευτική μας κατάρτιση και μετά την, το επαγγελματικό μας υπόβαθρο. Αν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή δεν έχω να πω και πολλά πράγματα στο εκπαιδευτικό κομμάτι, δεν είναι πολύ σχετικό με αυτό που ζητάει, αλλά έχω εργαστεί σε κάτι παρόμοιο, τότε βάζω πρώτα την επαγγελματική μου προϋπηρεσία και μετά την εκπαίδευση μου. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι δύο πράγματα που θα δείτε ότι παίζουν. Άρα λοιπόν στα προσαρμοσμένα βιογραφικά που θα κάνετε ανάλογα με τη θέση εργασίας, θα προσπαθείτε, θα βλέπετε αν σας υφέρει να βάλετε πρώτα την εκπαίδευση ή πρώτα την επαγγελματική εμπειρία. Βάζουμε πρώτα, βάζουμε πιο ψηλά αυτό που μας συμφέρει περισσότερο. Αυτές λοιπόν ήταν οι βασικές θεματικές. Τώρα, προαιρετικές από εκεί και πέρα είναι οι ξένες γλώσσες, αν κάποιος έχει κάνει κάποιες δημοσιεύσεις, αν έχει παρακολουθεί σεμινάρια ή τέλος πάντων συνεχής επιμόρφωση. Προσοχή όμως, έτσι, όχι οτιδήποτε σεμινάριο έχει τύχει να μπούμε και να παρακολουθήσουμε, συνυφασμένο με τη θέση εργασίας που πάμε να διεκδικήσουμε. Άλλες δεξιότητες, προσωπικά ενδιαφέροντα, άλλες γνώσεις. Τώρα το προσωπικά ενδιαφέροντα, εντάξει, αυτό που γράφαμε παλιά, το χόμπι, σκι, ορειβασία κτλ. Σε ένα επαγγελματικό βιογραφικό σήμερα δεν είναι πολύ σύνηθες. Ωστόσο, εγώ το προτείνω στις περιπτώσεις που άνθρωποι δεν έχουν πολλά πράγματα να πούνε για το κομμάτι της εκπαίδευσης ή για το κομμάτι της επαγγελματικής εμπειρίας. Είναι ίσως και η ηλικία ένας παράγοντας. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι 22 χρόνων και δεν έχει προλάβει να κάνει πολλά πράγματα στο κομμάτι το επαγγελματικό ή στο κομμάτι το εκπαιδευτικό, προκειμένου να φαίνεται πιο εμπλουτισμένο το βιογραφικό του, δεν είναι κακό να βάλουμε και κάποια στοιχεία της προσωπικότητάς μας, κάποια προσωπικά ενδιαφέροντα, τα οποία όμως στη συνέντευξη θα μπορούσαμε να δείξουμε πώς θα συνδέουμε και τι δεξιότητες έχουμε αποκτήσει από αυτά, από αυτά τα χόμπι, από αυτά τα ενδιαφέροντα και πώς αυτές οι δεξιότητες συνδέονται με την εκάστοτε θέση εργασίας. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, φυσικά. Είπατε πριν ότι αναλόγως με το πόσο ψηλά, με το πόσο πολύ με συμφέρει να βάλω είτε την εκπαίδευση είτε την εμπειρία. Έτσι. Ναι. Βέβαια, εγώ δεν ανήκω καθόλου στο χώρο το δικό σας, είμαι δασκάλα. Αλλά το να πάρεις θέση σε ένα σχολείο ιδιωτικό, mm-hmm. και η εμπειρία και η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σε αυτή την περίπτωση, τι βάζεις πρώτο? Κοίταξε, εξαρτάται και πάλι με το τι ακριβώς λέει η θέση εργασίας και το τι background έχεις εσύ. Εννοείς στην περίπτωση που είναι εξίσου, ας πούμε, κονταροχτυπιούνται η εκπαίδευσή σου και η επαγγελματική σου εμπειρία? Εγώ προς το παρόν... Θέλεις να μου φέρεις ένα παράδειγμα έτσι πιο συγκεκριμένο? Τι μπορεί να ζητήσει? Εξήγησέ μου. Στα σχολεία, ας πούμε, τα ιδιωτικά ή σε κάποιο ιδιωτικό φορέα, ας πούμε, θα ρωτήσουν, χρειαζόμαστε, εν πάση περιπτώσει, δασκάλους έμπειρους? Ένα ιδιωτικό σχολείο, έτσι, σε ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο. Ακριβώς, θα ζητήσουν απλά τη θέση. Δεν θα σου πούνε. Η θέση σου είναι να είσαι εκεί, να έχεις την τάξη σου, να λάβεις τις δραστηριότητες που πρέπει να λάβεις. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Εσύ έχεις τελειώσει μόνο το τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης ή έχεις κάνει και κάποιο μεταπτυχιακό? Τώρα το κάνω, στο ΠΑΜΑΚ είναι. Το μεταπτυχιακό σου τι ειδικότητα έχει? Ειδική αγωγή, εκπαίδευση και αποκατάσταση. Ωραία, πρόσεξε τώρα. Σαν ειδικότητα, συνδέεται με ένα σχολείο το οποίο δεν θα είναι... Γιατί εσύ φαντάζομαι ότι δεν διεκδικείς θέση που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία. Έτσι δεν μιλάμε για ειδικό ιδιωτικό σχολείο? Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Έχεις όμως εμπειρία από άλλα σχολεία? Ναι, ναι, φυσικά. Άρα το είπες μόνη σου. Άρα η εμπειρία σου είναι λίγο πιο πάνω από την εκπαίδευσή σου. Γιατί έχεις μεν το μεταπτυχιακό σου, φυσικά το έχεις και μπράβο σου και χρειάζεται να το βάλεις οπωσδήποτε. Αλλά επειδή δεν είναι άμεσα συνυφασμένο, δηλαδή δεν έχεις κάνει ένα μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή που συνήθως, ας πούμε, το βλέπεις συχνά στα δημοτικά, έτσι ώστε να το βάλεις πάνω και να μπορείς να πατήσεις πάνω σε αυτό. Όχι ότι δεν μπορείς να πεις και πράγματα για το μεταπτυχιακό που ήδη κάνεις, αλλά εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να βάλεις πιο πάνω την επαγγελματική σου εμπειρία παρά την εκπαίδευση. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι της εμπειρίας, αυτό που κάνω τώρα, ταιριάζει πολύ σε ιδιωτικά σχολεία. Και το κάνω εδώ και 3 χρόνια, οπότε ίσως είναι καλύτερα να το βάλω μπροστά από την εκπαίδευση. Mm-hmm. Και κάτι ακόμα, στα πτυχία που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, τα βάζουμε και απλά τους παραθέτουμε κάποια βεβαίωση ότι φοιτούμε στο πρόγραμμα? Ναι, θα βάλεις τώρα εξαρτάται και σε τι φάση είσαι. Δηλαδή, αν είσαι σε φάση που εκκρεμούν κάποια μαθήματα συγκεκριμένα, γράφεις ότι εκκρεμούν τόσα μαθήματα συγκεκριμένα.
Αν είσαι όμως σε φάση που εκκρεμούν πάρα πολλά μαθήματα, γράφεις απλά σε εξέλιξη. Και προσκομίζεις μια βεβαίωση από το πανεπιστήμιο. Είναι η βεβαίωση μόνο εφόσον σου ζητηθεί φυσικά, έτσι. Α, δεν χρειάζεται να τη βάλεις οπωσδήποτε. Να την επισυνάψεις, εννοείς. Όχι, όχι. Πραγματικά αυτό μην το κάνεις. Καταλαβαίνω ότι εσύ θα μπορούσε ή οποιοδήποτε από εσάς να το κάνει με όλη του την καλή διάθεση, αλλά είναι λίγο κουραστικό για τον άνθρωπο το οποίο θα το λάβει. Αυτό είπαμε, θα το πω πολλές φορές. Το βιογραφικό μας το στέλνουμε για να μας καλέσουν σε συνέντευξη. Αν στη συνέντευξη έχουν κάποια αμφιβολία για μας, για αυτό που τους γράψαμε, έχουν όλο το δικαίωμα να μας ζητήσουν κάτι έξτρα και εμείς φυσικά να είμαστε προετοιμασμένοι να το δώσουμε. Αλλά στη συνέντευξη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σοφία, θέλεις κάτι να προσθέσεις? Να πω κάτι, ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά, γιατί πολλές φορές τυχαίνει πραγματικά να οι σπουδές και η εμπειρία να είναι εξίσου, να έχουν την ίδια δυναμική στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για τον κάθε υποψήφιο. Δηλαδή, ένα πτυχίο και μία πρακτική. Ή, ξέρω εγώ, ένα πτυχίο και ένα μεταπτυχιακό, μία πρακτική, ένα internship και μία εποχική απασχόληση. Οπότε, ποιο να βάλω πρώτο, ποιο να βάλω δεύτερο. Αυτό που θα πρέπει κάθε φορά να έχετε στο μυαλό σας, και πολύ ωραία σας το έδωσε η Αλεξία μέσα από το παράδειγμα με την κυρία που μίλησε, είναι ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα για τη θέση. Ποιο είναι αυτό που εσείς έχετε διαφορετικό σε σχέση με όλους τους άλλους που θα στείλουν βιογραφικό. Αυτό λοιπόν, αν πούμε ότι για μια θέση δασκάλου σε ιδιωτικό σχολείο, όλοι έχουν ένα πτυχίο παιδαγωγικής, έτσι. Όλοι έχουν ενδεχομένως κάποια πρακτική άσκηση γιατί είναι υποχρεωτική στο πρόγραμμα σπουδών. Όλοι έχουν και κάτι ακόμα που το έχετε κοινό. Τι δεν έχετε κοινό? Δεν έχετε κοινό ενδεχομένως μία εθελοντική απασχόληση που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που θα έχετε ως δασκάλα. Δεν έχετε κοινό ενδεχομένως ένα πρόγραμμα κατάρτισης, ένα σεμινάριο που χρησιμοποιήσατε. Δεν έχετε κοινό μία εργασιακή εμπειρία που εσείς κάνατε εποχική σε μία κατασκήνωση και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν που δεν έχετε κοινό είναι αυτό το οποίο θα σας οδηγήσει στο τι θα βάλετε πάνω. Θα βάλετε πάνω αυτό που δεν έχετε κοινό, αυτό που σας ξεχωρίζει από τους άλλους. Είτε είναι σπουδές, είτε είναι εργασία. Ωραία. Θα μου επιτρέψετε λίγο να το τρέξω, γιατί βλέπω ότι έχει περάσει αρκετά η ώρα και δεν θα προλάβουμε να πούμε τα πολλά που θέλω να σας πω για τη συνέντευξη. Λοιπόν, πάμε να πούμε για το κομμάτι της φωτογραφίας. Το είπατε και προηγουμένως, σας είπα, κρατήστε το λίγο να το αναλύσουμε. Τι συμβαίνει τώρα με τη φωτογραφία? Οι γνώμες διήστανται, παιδιά, και σε αυτό. Εγώ θα σας πω και τις δύο σχολές που υπάρχουν και τις δύο απόψεις. Λοιπόν, υπάρχει μία άποψη, μία σχολή, η οποία μας λέει τι? Ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να βάζουμε φωτογραφία για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί ο εργοδότης, βλέποντας εμάς μία φορά τη φωτογραφία μας, μία φορά στο βιογραφικό, μία φορά εμάς διαζώσει στη συνέντευξη, είναι πιο εύκολο να μας θυμηθεί μετά από όλη τη διαδικασία και να του έχει μείνει έτσι πιο ξεκάθαρη η εντύπωσή μας. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις. Η πλειοψηφία των θέσεων σήμερα έχουν να κάνουν με την επαφή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό η εξωτερική μας εμφάνιση, όχι με την έννοια των χαρακτηριστικών ή οτιδήποτε άλλο, αλλά περισσότερο το κατά πόσο είμαστε ικανοί να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον με τις εκφράσεις μας, με το πρόσωπό μας, με τις κινήσεις μας. Είναι άρα σημαντικό το κομμάτι της φωτογραφίας, από τη μια. Από την άλλη, υπάρχει άλλη σχολή, η οποία σου λέει ότι αν εσύ νιώθεις αυτοπεποίθηση αναφορικά με αυτά που έχεις σπουδάσει, αναφορικά με αυτά που έχεις, πάνω σε αυτά τα οποία έχεις εργαστεί, δεν έχεις κανένα λόγο να βάλεις τη φωτογραφία σου. Εσύ πουλάς τον εαυτό σου για αυτά που έχεις σαν background. Για ποιο λόγο να βάλεις μια φωτογραφία? Η φωτογραφία που προσανατολίζει, η φωτογραφία είναι για ανθρώπους που δεν έχουν να πουν πολλά για τον εαυτό τους και απλά σου λέει αυτός είμαι, θυμίσουμε και πάρε με στη δουλειά σου. Εγώ σας λέω λοιπόν και τις δύο οπτικές. Να, αυτό ακριβώς που έλεγα, δίνει έμφαση στην εικόνα, βάζει σε δεύτερη μοίρα ενδεχομένως την εμπειρία και ίσως αποπροσανατολίζει τον συνεντευξιαστή. Εγώ θα έχω μια πιο μετριοπαθή στάση σε αυτό. Αυτό που θα σας πω είναι ότι οπωσδήποτε βάζουμε φωτογραφία όταν μας ζητάνε φωτογραφία. Δεν το παίζουμε πάνω αυτά και λέμε εγώ δεν θέλω να βάλω φωτογραφία και έχω όλο το δικαίωμα να το κάνω. Από τη στιγμή που σου ζητάει φωτογραφία σημαίνει ότι για κάποιο λόγο σου τη ζητάει. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο.
θέσεις που έχουν να κάνουν με επαφή με τον κόσμο, εκεί πάλι θα πρότεινα να βάλετε οπωσδήποτε φωτογραφία. Δείχνει και, δίνει και μια πιο μοντέρνα αίσθηση. Δηλαδή, στον τουρισμό, οπωσδήποτε. Δεν το συζητώ. Ακόμα και μάγειρας να είσαι, ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό, θέλει φωτογραφία. Γραμματεία, σε μια εταιρεία, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Και εκεί, ας βάλουμε φωτογραφία. Πληροφορικός σε μια εταιρεία. Εκεί δεν ξέρω κατά πόσο θα μετρούσε μια φωτογραφία. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ερωτηματικό. Άρα λοιπόν, εγώ σας αναλύω και τις δύο απόψεις και αφήνω εσάς να επιλέξετε. Στην πλειοψηφία των θέσεων ενδεχομένως να χρειάζεται φωτογραφία, ωστόσο δεν είναι απαραίτητο στο σύνολο των θέσεων που θα δείτε. Ό,τι και αν επιλέξετε, αν τελικά επιλέξετε να βάλετε φωτογραφία, σας παρακαλώ μόνο αποφύγετε κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι ζούμε στην εποχή της διαφορετικότητας, ο καθένας έχει το δικό του στυλ. Δεν είναι ανάγκη με τη φωτογραφία που θα βάλουμε στο βιογραφικό μας να το προβάλλουμε. Άρα λοιπόν ποτέ δεν βάζουμε κάτι τέτοιο. Η φωτογραφία μας θα είναι προσώπου, θα είναι τετράγωνη, θα είναι σοβαρή με ένα ελαφρύ ημιδίωμα. Συνήθως οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να είναι από τους ώμους και πάνω, σε ένα φωτεινό έτσι, background, ακόμα και αν δεν είναι λευκό, να είναι ένα μονόχρωμο χρώμα έτσι, αρκετά φωτεινό. Αυτά αναφορικά με τη φωτογραφία. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε για το βιογραφικό και περάσουμε στη συνέντευξη, θέλω μία απάντηση από εσάς. Τελικά, ένα ορθό βιογραφικό, ένα βιογραφικό που θα το δουλέψουμε πολύ, μου βρίσκει τη δουλειά. Τι έχω εδώ πάνω. Όχι, είναι ένα πρώτο βήμα. Ένα πρώτο βήμα σε τι? Στο να μας καλέσει τη συνέντευξη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη θέση και εν τέλει να μας προσλάβουν. Αν όντως διαθέτουμε τα προσόντα. Συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω ούτε καν το όνομά σου. Ελένη είμαι. Ωραία. Παιδιά, θέλω να κρατήσετε αυτό ακριβώς που λέει η Ελένη. Το βιογραφικό το δουλεύουμε πάρα πολύ, αλλά το δουλεύουμε όχι για να μας βρει τη δουλειά. Το δουλεύουμε για να μας πάει στην επόμενη φάση που είναι η συνέντευξη. Μ' ακούτε να το λέω από την αρχή και τώρα που θα κλείσουμε με το βιογραφικό, πάλι αυτό τονίζω. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω ακόμα πιο σαφής. Μια φορά συζητούσα με μια υποψήφιση έτσι, σε κάτι παρόμοιο, σε ημέρες καριέρας ήμασταν ενός ιδρύματος και μου έλεγε το συγκεκριμένο άτομο. Η πρώτη μου δουλειά ήταν, ας πούμε, το 2012. Μετά είχα ένα πρόβλημα υγείας, ένα προσωπικό θέμα και έφυγα από τη δουλειά και για 2-3 χρόνια δεν δούλεψα πουθενά και ξεκίνησα μετά να δουλεύω μετά από αυτά τα 3 χρόνια. Αυτό όμως μου λέει, δεν θέλω να το βάλω έτσι στο βιογραφικό μου, γιατί κατευθείαν φαίνεται ένα κενό εκεί ανάμεσα και φοβάμαι ότι αυτό το κενό μπορεί να δημιουργήσει μια σφαλμένη εντύπωση και να μην πάρω εγώ τη θέση για αυτό το λόγο. Οπότε, μήπως καλύτερα να μην βάλω καθόλου αυτό που δούλευε το 2012 και να ξεκινήσω από τώρα για να φαίνεται ότι υπάρχει μια ροή και μια συνέχεια στην επαγγελματική μου προϋπηρεσία. Της λέω, πρόσεξε ακριβώς τι μου λες. Όλα αυτά τα σενάρια που κάνεις στο μυαλό σου δεν αφορούν το βιογραφικό. Το βιογραφικό το κάνουμε για να μας καλέσουν στη συνέντευξη. Αν υπάρχουν κάποιες απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν μέσα από το βιογραφικό μας, δηλαδή κάποια κενά ή κάποια η συνεχής αλλαγή εργασιών, που συμβαίνει και αυτό πολλές φορές, είναι πράγματα τα οποία ο εργοδότης θα τα λύσει στη συνέντευξη, θα με καλέσει στη συνέντευξη για να μάθει τι ακριβώς συνέβαινε. Δεν θα σκεφτεί κανένας, αυτός άλλαξε πάρα πολλές δουλειές. Όλες είχαν πολύ ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω. Αλλά ας μην τον καλέσω, ας μην το δω καν. Ας μην έχω καμία επαφή με αυτό το άτομο, γιατί μάλλον δεν θα είναι καλό. Δεν έχει υπόσταση όλη αυτή η λογική. Καταλαβαίνετε. Δεν έχει υπόσταση γιατί, όπως είπαμε, το βιογραφικό είναι το διαβατήριο. Ήταν η πρώτη διαφάνεια που σας έδειξα. Είναι το διαβατήριο που μας πάει στη συνέντευξη. Και η συνέντευξη είναι το δυνατό μας χαρτί για να πάρουμε τη δουλειά. Άρα λοιπόν, κάντε ένα βιογραφικό όσο το δυνατόν πιο στοχευμένο σε αυτό που θέλουμε. Τώρα τα λέω εντωμεταξύ και σκέφτομαι και άλλα παραδείγματα έτσι με βιογραφικά που κάποιος ήθελε να βάλει μέσα πράγματα που έχει κάνει και πραγματικά μπορούσε κιόλας να τα στηρίξει για το πώς συνδέονται με την εργασία, αλλά στον άνθρωπο που τα πρωτοδιάβαζε στο βιογραφικό φαινόντουσαν πλήρως άσχετα με τη θέση εργασίας. Και δεν έχανε την ευκαιρία του να περάσει στη φάση της συνέντευξης επειδή τα μπέρδευε μέσα στο βιογραφικό. Γράψε 1, 2, 3 αυτά που σχετίζονται και είναι άμεσα συνυφασμένα με τη θέση και όλα τα άλλα κράτα τα για να τα πεις στη συνέντευξη.
σκέφτομαι πολλά παραδείγματα, αλλά δεν θα σας κουράσω με αυτό. Τώρα, επειδή για τη μορφή δεν είπαμε πολλά πράγματα, σας έχω ετοιμάσει... Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη που σας διάκοψα. Ναι, 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 φυσικά. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την εργασιακή εμπειρία. Ναι. Αν έχουμε κάτι που κάνουμε περιστασιακά, αλλά είναι για αρκετά χρόνια. Ναι. Έχει σημασία να διευκρινίσουμε ότι ήταν part-time εργασία ή εποχιακή. Ναι, θα μπορούσε να συμβαίνει, αν και φαντάζομαι, έτσι όπως μας το περιγράφεις, είναι ευκόλως εννοούμενο, δηλαδή αν κάποιος βλέπει ότι δουλεύεις κάθε καλοκαίρι ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα καταλάβω ότι πρόκειται για εποχιακή απασχόληση. Για παράδειγμα, θέλω να πω αν είναι τα καλοκαίρια ή κάποια Σαββατοκύριακα μέσα στο χρόνο, γράφω π.χ. ότι ξεκίνησα από το 2016 και είναι μέχρι σήμερα. Δεν θα έπρεπε εκεί να γράψω ότι είναι εποχιακή εργασία ξεκινώντας από το 2016. Ναι, ναι. Έτσι όπως μου το λες, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Για να μην φαίνεται ότι, δηλαδή θα ήταν και αναλυθές να φαίνεται ότι επί 5 χρόνια συνεχόμενα κάνεις αυτή τη δουλειά, ενώ στην πραγματικότητα εσύ απασχολείσαι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Σε μια παρένθεση μπορείς να το γράψεις αυτό, φυσικά. Okay, ευχαριστώ. Mm-hmm. Σημειώστε αν θέλετε αυτά τα site, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν μπήκα στη διαδικασία να σας στείλω, να σας δείξω ένα πρότυπο βιογραφικό, νιώθω ότι δεν έχει και πολύ νόημα. Αυτά είναι κάποια site τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε έτσι πολύ δημιουργικά βιογραφικά. Πολύ εφάνταστα, να βάλετε διάφορες πινελιές, ο καθένας με το στυλ του φυσικά. Αν θέλετε λοιπόν σημειώστε τα, είναι το hloom.com, το cvtemplatesmaster.com, το canva.com και το uptowork.com. Σας αφήνω λίγα δευτερόλεπτα να τα σημειώσετε, ενώ εγώ παράλληλα, δεν θα σας πω ψέματα, προσπαθώ να αλλάξω διαφάνεια. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι κάπου εδώ τα είπαμε όλα με το βιογραφικό και είναι η ώρα να μπούμε στη συνέντευξη. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το δυνατό μας χαρτί είναι η συνέντευξη. Κάνω μια ερώτηση, με συγχωρείτε. Βεβαίως. Πριν προχωρήσουμε, και όσοι ψάχνετε να αλλάξετε τη διαφάνεια. Ναι, ναι. Εμένα, κάθε φορά, όταν είναι να στείλω το βιογραφικό μου στα ελληνικά, με καίει το πώς θα μεταφράσω την έννοια soft skills. Δεν μπορώ να βρω έναν τρόπο να το αποδώσω σωστά, ναι, στα ελληνικά. Στα αγγλικά δεν έχω θέμα. Soft skills. Και μετά το εξειδικεύουμε. Πρόσεξε. Συνήθως τα soft skills, εγώ τουλάχιστον τα μεταφράζω ως ήπιες δεξιότητες. Παρ' όλα αυτά, όταν λέμε ότι φτιάχνουμε ένα βιογραφικό στα ελληνικά, δεν σημαίνει ότι κάποιες λέξεις, οι οποίες ήθιστε να χρησιμοποιούνται στα αγγλικά, δεν έχω το δικαίωμα να τις βάλω. Δηλαδή τα soft skills, η αλήθεια είναι τις περισσότερες φορές, σαν soft skills, τα λέμε όλοι. Οπότε, για μένα, δεν είναι τόσο κακό να τα βάλεις σαν soft skills. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα, έτσι, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Άρα, όταν ήθιστε κάτι να το χρησιμοποιούμε, να είναι πιο ευανάγνωστο, να είναι πιο εύληπτο στην αγγλική, βάλτε στα αγγλικά, δεν χάλασε ο κόσμος αυτό. Δεν είναι όμως αυτό, δηλαδή, όταν έλεγα πριν, να είναι οπωσδήποτε στην ελληνική γλώσσα. Δεν ήθελα να πω αυτό, αν σας μπέρδεψα. Τώρα. Θέλω να πω όσο προχωράς για αυτή την ερώτηση ότι ο όρος που ανέφερες, ή ποιες δεξιότητες, ή κοινωνικές δεξιότητες, ή δεξιότητες, γιατί ουσιαστικά τα hard skills έχουν να κάνουν με τις γνώσεις και με τα τυποποιημένα προσόντα, άρα από μόνο τους διαχωρίζονται σαν hard, δεν χρειάζεται να πεις hard skills, άρα όταν λέμε δεξιότητες συνήθως αναφερόμαστε στις κοινωνικές, στις ήπιες. Άρα μπορείς, αν θέλεις, να χρησιμοποιείς ελληνικά είτε το δεξιότητες απλά, είτε το κοινωνικές δεξιότητες, ήπιες δεξιότητες και ούτω καθεξής.